Κίνητρο ήταν. Ήταν ο πατέρας μου. Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όταν πήγα να πάρω βοήθεια, γύρισε και μου είπε: Δεν πιστεύω αυτό που θα κάνεις. Δεν βλέπω μέλλον. Δεν θα σε βοηθήσω. Και αυτό ήταν. Και τέλος. Και της λέω: Μα δεν έχουμε λεφτά. Γι' αυτό. Και μου λέει η μητέρα μου. Μου λέει η οποία δεν θέλω να θυμάμαι. Μου λέει, εγώ μου λέει να μην έχω να φάω. Εσύ μου λέει σπουδάσεις. Και θα σου δει πάρα μου. Sorry, μαμά. Φοράει κάτι αθλητικά, ψεύτικα, από τους Κινέζους. Τα οποία ήταν μπροστά σκισμένα. Και θυμάμαι να έχει μπει σπίτι εκείνη σε Οκτώβριο, Νοέμβριο, που πιάνει βροχές. Και να βγάζει τα πουσιά στο χολ και να πατάει και να βλέπω στο παπούτσι σκισμένο πατημαστεί το νερό. Κρεμίζει το παπούτσι στη νερά. Και το με σκότωνε. Και... Αλλά ήταν ο κινητήριο παράγοντα να ξεκινήσω κατευθείαν και να μην περιμένω ένα παραπάνω χρόνο. Μάρα μου όντω ένα απότερμα. Πίστευα σε κάτι το οποίο δεν ήξερα αν μπορεί να γίνει, αλλά το οραματίστηκα. Αλλά θέλω να είμαι εδώ έτσι. Και ξέρω ότι έχω δυνατότητε να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, το ήξερα ότι έχω αυτό το potential. Ανώμη για Τσιαλίκη. Οπότε είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν σέβομαι. Σε αυτό κάτι που κερδίζετε. Ποιο είναι το επόμενο αμάξι? Τώρα θα μυρίσω. Καλώς ήρθατε στο Muscle Talk. Ονομάζομαι Φτακλάκης Κωνσταντίνος, είμαι online fitness coach και σπουδάζω στο ΕΦΑΚΟ Μωτινής. Στο σημερινό επεισόδιο έχω μαζί μου τον Λεωνίδα Αμφιλόχιο. Λεωνίδα, τι κάνεις? Μια χαρά, φίλε. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξέρεις, που κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Πιστεύω αυτό το επεισόδιο θα το βρουν πολύ ενδιαφέρον οι θεατές. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μου πεις με τι ασχολείσαι. Λοιπόν, για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Λεωνίδας Έλιος Λέω Αμφ, για όσους με ξέρουν. Είμαι 25 ετών, έχω τελειώσει κλινική διαιτολογία, είμαι αθλητής bodybuilding και τα τελευταία 4 χρόνια ασχολούμαι ενεργά και μόνο με το online coaching. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πότε ήταν η πρώτη επαφή με τον αθλητισμό, γενικά. Η πρώτη επαφή με τον αθλητισμό ήταν όταν ήμουν 3 ετών, που οι γονείς μου, που είναι πολύ καλό αυτό, τα παιδιά που οι γονείς τους βάζουν να κάνουν κάτι πέρα από νηπιαγωγείο, ορφανοπιακό, δημοτικό κλπ. Με γράψανε κολύμβηση. Ναι. Και πραγματικά το ερωτεύτηκα. Το έκανα πάρα πολλά χρόνια. Έκανα κολύμβηση 7 χρόνια. Και έμαθα από τότε να έχω κάτι να κάνω το απόγευμα. Οπότε ασχοληθήκα με την κολύμβηση από τα 3 μέχρι τα 10. 10 με 14 έκανα ταεκβοντό. Ένα χρόνο έκανα μπάσκετ και πόλο μαζί. Και μετά ξεκίνησε το κομμάτι του σιδερού. Ναι. Ναι. Δεν ασχολήθηκες αγωνιστικά με την κολύμβηση? Έκανα αγωνίες κολύμβησης όταν ήμουν μικρός. Oh, okay. και με το σύλλογό μου και με το δημοτικό κλπ. Οπότε είχα τους πρώτους μου αγώνες σαν αθλητής από μικρή ηλικία. Δεν το βλέπω σαν κάτι σοβαρό, αλλά ήταν στη δική μου ηλικία, αλλά υπήρχε το competitive κομμάτι μέσα σε αυτό. Ναι, και το άφησες γιατί δεν σου άρεσε τόσο, ας πούμε. Το άφησα γιατί ήθελα να κάνω κάτι άλλο που να υπάρχει μεγαλύτερο interaction, όπως και γράφτηκα τα εκβοντό και ήμουν με τα παιδάκια, παίζαμε μαζί, ήταν κάπως έτσι θα το έλεγα, και μου άρεσε το combat. Ήθελα να κάνω πυγμαχία, αλήθεια είναι, okay. Αλλά θα σπάσουν τη μύτη του παιδιού μου, οπότε δεν πήγα πυγμαχία, με γράψαν τα εκβοντό, που το ρωτήσα γι' αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω στο κομμάτι με τα βάρη. Το γυμναστήριο. Πότε πήγες πρώτη φορά? Γράφτηκα πρώτη φορά γυμναστήριο με το που χώρισαν οι γονείς μου. Για μένα το γυμναστήριο ήταν μία διέξοδος από όλο αυτό. Και δηλαδή ήμουν πολύ θυμωμένος, γιατί σαν έφηβος ήμουν πάρα πολύ αντιδραστικός. Όταν έμπαινα γυμναστήριο, είτε είχα νεύρα και θυμό, είτε ήμουν συναχωρεμένος. Όταν τελειώνει η προπόνηση και έφευγα από το γυμναστήριο, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Ναι. Και είναι ο λόγος που μέχρι και σήμερα δεν θα μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου να μην κάνει προπόνηση. Όταν χρειάζεται να λείψω από το γυμναστήριο, νιώθω λίγο περίεργα. Είναι για μένα η θεραπεία μου. Το χρειάζεσαι δηλαδή? Έχω μάθει ότι νιώθω ότι το χρειάζομαι. Δηλαδή είναι ριζωμένο μέσα μου ότι όταν δεν είμαι καλά, θα το κάνω προπόνηση. Ναι, κατάλαβα. Άρα δηλαδή ξεκίνησε στη ηλικία? Λίγο πριν 15 ετών. Ναι. Και είχε και κάποιο πρότυπο? Αθλητή. Το πρότυπό μου ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Ήταν τότε ο Larry Wills. Larry Wills. Larry Wills, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατός και είχε ένα
τρομακτικά δυνατό φυσικό. Και έβλεπε έναν τύπο ο οποίο είναι τεράστιο και κομμάτια να σηκώνει πάρα πολλά κιλά. Και στην πορεία. Τώρα κατάλαβα γιατί πήγε powerlifting. Στην πορεία, όταν άρχισα να κάνω πιο πολλά κιλά και στη συνέχεια σαν και το σώμα μου, ναι. Λέγανε όλε Larry Wills. Και μου άρεσε σαν παιδάκι, γιατί ήταν τα άλλα παιδιά που βλέπανε, ξέρει, Larry Wills. Ναι. Στη μικρή μου ηλικία τότε και λέγανε, α, είσαι στο Larry. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν. Μου δίνει πάρα πολύ drive. Κατάλαβα. Άρα αυτό δηλαδή είναι που σε όθησε στο powerlifting. Ναι, γιατί είχε ιστορία. Μεγάλωσε πια χωρίς τον πατέρα του. Οπότε λίγο ήταν. Όπως και εμένα, δεν ήταν σπίτι ο πατέρας μου από την ηλικία που έφυγε γυμναστήριο και μετά. Οπότε ταυτίστηκα λίγο με τον Larry Wills. Και μου άρεσε η περσόνα που είχε, αυτό που έβγαζε. Ναι. Ότι μπορείς να είσαι και δυνατός, αλλά να έχεις και ένα πολύ αισθητικό σώμα. Μου δίνε, ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Δεν ήθελα να είμαι όπως βλέπεις οι παλιούς powerlifters, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Που ήταν, α, είσαι, έχεις παραπάνω κιλά, άρα θα κάνεις powerlifting, ναι, είσαι γραμμένος, θα κάνεις bodybuilding. Ήθελα και να ενώσω τους δύο κόσμους αυτούς, όπως είχε κάνει και ο Larry. Όντως, ξεχώριζε πάρα πολύ. Ξεχώριζε, γιατί έβλεπες τον Larry Wills, ο οποίος ήταν τεράστιος, κομμάτια, να σηκώνει εξωπραγματικά κιλά. Ναι, ναι. Και ήθελες να του μοιάσεις, γιατί τέριαζε και η ζωή του. Ναι, είχα και μέρση του Larry Wills σκέψη, ακόμα έχω. Ναι. Απλά δεν μου κάνουν πλέον, γιατί φοράω τρία νούμερα πάνω. Και ήθελα να μου πεις στο powerlifting, δηλαδή πότε ήταν που μπήκες και ξεκίνησες τον προγραμματισμό. Το 2018, μόλις γύρισα Ελλάδα, γράφαμε σε ένα γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο αυτό, πρώτη μέρα που πηγαίνω, βλέπω τον κολλητό μου το δημοτικό. Okay. Ο οποίος είχε ξεκινήσει να κάνει powerlifting. Ναι. Είχαμε να μιλήσουμε από το γυμνάσιο και με το που τον είδα, αγκαλιαζόμαστε. Τρομερή σκηνή τότε, δηλαδή είναι ριζωμένη βαθιά μέσα μου. Και έβλεπα ότι άρχισε να κάνει ότι κάνανε αυτός και ένας φίλος του, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μου έμαθε να κάνω deadlifts, ναι. Να κάνουν διπλές, τριπλές, μονές, πεντάρες. Και σκεφτόμουν, α, γιατί κάνουν μονές και διπλές και τριπλές, πού αποσκοπεί αυτό, ναι. Τι σου δίνει αυτό το να κάνεις μια μονή ή μια τριπλή και μετά πάλι μια τριπλή, γιατί δεν κάνουν 8-10 επαναλήψεις. Ναι, ναι, ναι. Και άρχισαν να μου βάζουν στο τρυπάκι του powerlifting, αυτός εδώ ο κόσμος είναι έτσι, δεν έχεις αυτό πώς φαίνεσαι, αλλά ότι σηκώνεις. Εμένα ταυτόχρονα μου άρεσε το να έχω και ωραίο σώμα, οπότε τα πάντρεψα, Larry Wills, καλή ώρα. Ναι, ναι, ναι. Σε commercial gym ήταν αυτό. Ήτανε σε commercial, ήταν σε ένα Java. Okay. Στο οποίο ήταν χάλια, είχε μπάρες, σπασμένα 20 κιλά, οπότε ήταν λίγο, υπήρχε αστάθεια, αλλά κάναμε εκεί πέρα τα λίφη μας. Ναι. Άρα δηλαδή τα παιδιά σε όθησαν, ο φίλος. Ναι, 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 ναι. Και σκέψου όταν έκανα πρώτη φορά 140 κιλά deadlift, όχι deadlift, πάγκο. Πάγκο. Μου φέρανε μια τούρτα που έγραφε 140 πάνω με κεράκια, να τη σβήσω στο γυμναστήριο. Τι λες τώρα. Το έκανα το lift. Το είδανε, φύγανε από το γυμναστήριο και ήρθαν και μου φέρανε ντούρτα με 140. Και χαιρόταν κάτω το γυμναστήριο. Ήταν ωραίες εμπειρίες. Δεν είναι 300 κιλά πάγκος, αλλά είναι η κίνηση, είναι και η ατμόσφαιρα. Το οποίο δεν έχω τώρα π.χ. σε ένα γυμναστήριο. Άρα, όχι θεωρείς, άρα δηλαδή το community του powerlifting είναι καλύτερο ουσιαστικά. Όχι. Το community του powerlifting γενικά είναι και ήταν απέσιο. Απέσιο. Ήταν κακό. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ίντριγκα, ναι. Ο ένας κράζει τον άλλον, το οποίο βλέπω και τώρα στο κομμάτι του bodybuilding, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχοντας μιλήσει και με άλλους αθλητές, είτε σε κοινή κουβέντα, είτε από πελάτες μου που κάνουν αθλητισμό γενικά, ότι υπάρχει αυτό το beef στους χώρους. Ναι. Τώρα που είναι σε λιγότερο, που είναι περισσότερο, δεν με αφορά, γιατί είμαι πλέον εκτός και από τα δύο, δεν είναι κάτι που με απασχολεί, μου δίνει τροφή. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή στο powerlifting έβλεπες αποτέλεσμα. Νομίζω είχες φτάσει και 300 deadlift. Ναι. Τώρα εκεί πέρα γιατί το άφησες. Δεν ξέρω, είχες ταλέντο, πώς το έβλεπες, ας πούμε. Θα σου πω τι έγινε με το powerlifting. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα κάποια στιγμή να κάνω bodybuilding. Κατάλαβα ότι δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο. Αλλά την πρώτη φορά που έκανα 250 κιλά deadlift, ήμουν 21 χρονών. Και είπα ότι θα κάνω 300 κιλά deadlift όσο είμαι junior. Και αυτό δεν άρεσε πολλά άτομα. Και με το δίκιο τους, γιατί ήταν λίγο λαζονικό να πεις, α, έκανα 250, αλλά θα κάνω 300 σε ένα χρόνο κοντά. Ναι. Και είχα πάρα πολύ κράξιμο για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, φτιάχνανε memes για μένα, με κοροϊδεύανε.
υπήρχε πάρα πολλή ζήτηση σχετικά με αυτό. Άγνωστα άτομα. Γνωστά του χώρου. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αν δουν το podcast αυτή τη στιγμή. Και είχα ένα προπονητή, το Χάρη, ο οποίος με έκανε να αγαπήσω παραπάνω ακόμα το powerlifting και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν εγώ δεν ήμουν καλά, γιατί όταν είχα την πρώτη μου επαφή, παράδειγμα, με τον κύκλο μου, δεν ήμουν σε σημείο να διαχειριστώ την ψυχολογική μου κατάσταση, γιατί επηρεάζει την ψυχολογία σου αυτό το κομμάτι σε έναν βαθμό. Με βοηθούσε να συζητάμε και να καλμάρω και μέσα σε αυτό το κομμάτι, στο να διαχειριστώ το άσχημες κουβέντες από τον κόσμο κλπ. Και σε δικά μου προσωπικά θέματα. Οπότε δέθηκα παραπάνω μαζί του και έκανα. Δεν έκανα παραλήφθη μόνο για μένα, έκανα και για αυτόν. Γιατί ήταν τότε ο δάσκαλός μου, τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Συνέχισα να κάνω powerlifting γιατί είχε στο κεφάλι μου μπριζωθεί το να κάνω 300 κιλά deadlift πριν όσο είμαι junior. Και τα έκανα. Μάλιστα μου λέγανε όλοι ότι δεν έχει σημασία να τα κάνεις στο γυμναστήριο, όλοι μπορούν. Το θέμα είναι να τα κάνεις σε αγώνα, υποκατάσταση αγώνα και τα να είναι. Σε αγώνα. Τα έκανα στην πλατφόρμα, ναι. Έπαιξα έναν αγώνα, ο οποίος ήταν όσο ήμουν ακόμα junior, ήταν ο τελευταίος αγώνας που μπορούσα να παίξω όσο ήμουν junior. Μπαίνω πρώτα προσπάθεια 2,60, τα σηκώνω σαν να μην είναι τίποτα. Μπαίνω 2,82,5, τότε το μεγαλύτερο μου ήταν 2,85. Μπαίνω και όχι όσο να έχω κάνει πριν squat και πάγκο. Μπαίνω 2,82,5, mixed grip, ναι. Και μου ανοίγει η λαβή στο 2,82,5. Και κρατάω την μπάρα έτσι, και ανοίγει, είναι η λαβή μου εδώ. Κρατάω την μπάρα εδώ. Αν πέσει το deadlift, ακυρώνω την προσπάθεια. Πρέπει να ακουμπήσεις κάτω και μετά να αφήσεις την μπάρα. Ναι. Γιατί έχει command. Σου κάνει έτσι, σου κάνει down, ακουμπάς την μπάρα και αφήνεις. Ναι. Εκεί είναι έγκυρο. Αν τα σηκώσεις και σου φύγει, δεν μετράει η προσπάθεια αυτή. Και μπαίνω 2,82,5, τα σηκώνω και σκέφτομαι ότι μου έχει ανοίξει το grip. Και έρχεται η ώρα να ακούσει το όνομά μου για να πάω στην πλατφόρμα, στα 300 κιλά, τελευταίο flight. Και ξέρω ότι είναι πριν τα γενέθλιά μου, πριν γίνω 23, και ξέρω ότι είναι η μοναδική μου ευκαιρία που έχω να αποδείξω λάθος αυτούς τους ανθρώπους. Ότι δεν θα κάνω 300 κιλά στην junior. Γιατί αν τα έκανα 23 και μία μέρα, δεν είμαι πλέον junior, είμαι open. Οπότε πηγαίνω στην πλατφόρμα, νιώθω ότι δεν ακούω τίποτα. Φωνές, έχουν βίντεο, φωνές, ο κόσμος. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Είμαι από εκεί μπάρα. Δεν έχω συνειδητοποιήσει συνέστημα. Γκριπάρω την μπάρα. Τι να σου πω. Έβαλα το χέρι μου μέσα στην μπάρα, παράδειγμα. Λες και ήταν η ζωή μου από αυτό εξαρτημένη. Παίρνω μια ανάσα και σηκώνω τα κιλά. Και όσο σηκώνω τα κιλά, καταλαβαίνω ότι έχω κάνει το lift. Η μπάρα είναι σταθερή, δεν κουνιέται καθόλου. Την έχω γκριπάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Βλέπω το χέρι κάτω, όπου το λέω και να τριχιάζω, έτσι. Το command. Κατεβάζω την μπάρα, την αφήνω και κοιτάω τα φωτάκια. Είναι τρία άστρα φώτα, δύο άστρα φώτα και πάνω, είναι έγκυρο. Και ο χρόνος που άφησα την μπάρα μέχρι να δω τα φώτα ήταν ένα δευτερόλεπτο, αλλά νόμιζα ότι ήταν λεπτά, ότι περίμενα λεπτά να το δω. Και ανάβουν τρία άστρα φώτα, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, πιάνω την μπάρα, τη φυλάω, γιατί στο άθλημα είχα μάθει να έχω σεβασμό στην μπάρα, ναι. Γιατί την μπάρα με τη σέβεσαι. Και θα σου πω στην πορεία που δεν τη σεβάστηκα ότι δεν είχα κάτι κάνει, ότι έπαθα κάτι άσχημο, αλλά την μπάρα πρέπει να τη σέβεσαι στο powerlifting. Φυλάω την μπάρα, χαδεύω τα κιλά, βγάζω τη ζώνη και φεύγω έξω. Και έχω ένα βίντεο που είναι η συνέχεια του lift μου και όπως είμαι, έχω το βίντεο του lift, βγάζω τη ζώνη, βγαίνω έξω και παρατηρώ πόσους κόσμους από τα άτομα που είχαν έρθει να με δούνε είχαν βγει έξω μαζί μου. Και τώρα αυτό είναι λίγο, πιάνω λίγα feelings αυτό το κομμάτι. Γυρνάω και βλέπω τη μάνα μου. Κλαίω πάνω σε ένα αυτοκίνητο, γιατί τότε πέθαναν οι δαίμονές μου. Γιατί όντως είχα ψύχωση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ με 400 κιλά. Βλέπω τη μάνα μου που κλαίω και η μάνα μου και την παίρνω αγκαλιά. Και ήταν από τα πιο ωραία συναισθήματα που έχω νιώσει, γιατί εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι το powerlifting σαν άθλημα για μένα έκανε τον κύκλο του.
πέτυχα αυτό που ήθελα. Ήμουν πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν από τα πιο ωραία συστήματα που έχω ζήσει. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο σου επίτευγμα, το μεγαλύτερο επίτευγμα εκείνη τη στιγμή. Για μένα εκείνη τη στιγμή ήταν, ναι. Γιατί Πει και το έκανες. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ πολλές φορές. Όταν έκανα ένα lift άσχημο, είχα πάρα πολλά νεύρα. Δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν, γιατί αν μου μιλήσει κάποιος μπορεί να του μίλαγα άσχημα. Το βράδυ πριν παίξω τον αγώνα, είδα πάνω από 5 φορές ότι σηκώνω τα κιλά και μου πέφτουνε, ότι τα φεϊλάρω. Και έχω πεταχθεί στον ύπνο, δεν κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα σπαστά 2 ώρες. Ναι. Πεταγόμουν υδρωμένος. Τόσο χάλια. Σηκωνόμουν. Είχαμε αυτό το κομμάτι χαθισμό. Δεν με νοιάζει τι θα έκανα στο squat, στον πάγκο. Ήθελα μόνο να κάνω 300 κιλά στο deadlift. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Πόση προετοιμασία είχες κάνει τότε? 6 εβδομάδες. 6 εβδομάδες. Είχα αποφασίσει ότι θα κάνω bodybuilding. Οπότε δεν έκανα πλέον προπόνηση powerlifting. Αυτό το είχα ήδη γυρίσει. Αυτό που με βοήθησε είναι ότι έπαιρνα lifts και έκανα progress στα lift μου. Είχα δει τότε το JP. Και έκανα το upper lower που είχε. Οπότε έκανε πάγκο, έκανε deadlift, έκανε squat και τα σημείωνα. Οπότε με βοήθησε και λέω στο Χάρη: έχει αγώνες τον Απρίλιο. Μου λέει: θες? Του λέω: ναι, one chance. Και έχουμε τα μηνύματα κιόλας. Μου λέει: ρε, εσύ μου λέει, έχεις να κάνεις, μου λέει, πάνω από 260 κιλά, λέει, 1,5 χρόνο. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που μου λες. Του λέω: πιστεύεις εμένα? Μου λέει: πιστεύω. Και το κάναμε. Σε 6 εβδομάδες. Ήμουν δυνατός. Ναι. Δεν ήταν ότι ξεκίνησα να κάνω πρώτη φορά deadlift τη ζωή μου 6 εβδομάδες πριν. Αλλά το πιο βαρύ μου lift ήταν μία διπλή στα 2,60. Ναι. Και έκανα 2,60 στον αγώνα, 2,80-2,300. Το είχες αφήσει δηλαδή, αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι, το είχα αφήσει γιατί έκανα το λάθος να αφήσω ανθρώπους να με κάνουν να πιστέψω ότι δεν μπορώ. Και ήταν το πρώτο μου μάθημα. Το να μην αφήσεις κανέναν να σου λέει ότι δεν μπορείς. Κανέναν. Γιατί όντως ένιωσα, με έκανε να νιώσω ότι δεν μπορώ. Ότι δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Μου το περάσανε, ότι κοίτα. Μου φτιάχνανε memes ότι είχα κάνει fail τότε. Δεν είχα πει 300, αλλά είχα πει 290, τα είχα χάσει και είχαν φτιάξει ένα meme το οποίο έλεγε You can't fail 300 κιλά deadlift a third time if you switch to speed of wearing fitness. Speed of wearing είναι και καλά το bodybuilding. Ναι. Οπότε σου λέει, αφού πάει bodybuilding, δεν μπορεί να φελάρει τη φορά, γιατί δεν θα φελάρει, γιατί δεν τα ξανακάνει. Δεν τα ξανακάνει attempt. Ναι. Ήτανε, ας πούμε, φίλοι. Δεν ήτανε φίλοι. Εγώ και στην παλιά νόμιζα ότι πολλοί άνθρωποι ήταν φίλοι μου, που στην πορεία κατάλαβα ότι δεν είναι. Γιατί τώρα αυτά τα memes, εμένα με πονούσανε, κατάλαβες. Γιατί εγώ έχω περάσει άσχημα που δεν έκανα τα heel lift. Κατάλαβες. Μπορεί αυτό σε κάποιον να μην φαίνεται. Α, εντάξει, τι έγινε, μια μπάρα δεν σήκωσες. Ναι, αντίστοιχα, ένας αθλητής, παράδειγμα, που θα χάσει έναν αγώνα box, πάλι μπορεί να νιώσει άσχημα έναν αγώνα box. Εννοείται. Και είναι καλό να πεισμώνεις με την αποτυχία σου και να μαθαίνεις, αλλά βλέπεις ότι απέτυχες και μετά οι άλλοι κάνουν memes για σένα και λες: ναι, όντως απέτυχε και δεν μπορώ να το ξανακάνω. Δεν μπορώ να το κάνω, όντως έχουν δίκιο. Ναι. Έπεσα στην παγίδα να πιστέψω ότι. Σε έριχνε πολύ. Πίστευα ότι δεν μπορούσα να κάνω αυτό που ήθελα. Και 6 εβδομάδες πριν λέω: θα το κάνω. One chance, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Και υποσχεθήκα σε αγώνα. Το πιο σημαντικό. Και μετά έβαξα τον αγώνα μου και χωρίς να έχω κάνει προπόνηση υπερτροφίας πάνω από 5 μήνες, λέω: α, πάμε να κάνουμε προετοιμασία για αγώνα bodybuilding. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω πρώτα. Γιατί άφησες το powerlifting, αυτό λίγο να. Ποιος ήταν ο λόγος? Ότι έγινε ο κύκλος του. Άρα είχε πει ότι αυτό είναι, δεν θέλω παραπάνω. Ναι, δεν θέλω παραπάνω. Όντως θέλω να κάνω το 300 στον αγώνα και μετά λέω για να το κάνουμε σωστά, πάμε να κάνουμε αγωνιστική δίαιτα. Ενώ εγώ με δίαιτα ήμουνα powerlifting. Δηλαδή δεν θα έκανα ποτέ cut, κανονικό cut. Θα έκανα απλά cut κάποια κιλά για να χάσω ή παράδειγμα θα έκανα. Θα είχα τον diet μου, αλλά εντάξει, powerlifting κάνω, οπότε μπορώ να φω και κάτι άλλο. Δεν έγινε και κάτι. Ναι. Που όντως δεν έγινε και κάτι. Δεν χάλασε ποτέ το φυσικό μου να γίνω παχουλός. Σίγουρα δεν ήμουνα σε κατάσταση που είμαι τώρα, παράδειγμα, ναι. Αλλά ήταν αποδεκτή η σωματική μου κατάσταση για το powerlifting. Και πολύ καλύτερη από πάρα πολλού στον χώρο. Οπότε δεν ήταν ότι ήταν κάποιο τύπο με χάλαγε στο σώμα μου. Και λέω, πάμε να κάνουμε bodybuilding. Έκανα προετοιμασία για τον αγώνα μου bodybuilding.
Μετά από 5 μήνες. Όχι, τελείωσε τον αγώνα. Τελείωσε το powerlifting. Ξεκίνησα προετοιμασία. Τη μία. Ναι, έκατσα ένα μήνα, να ξεκουραστώ, έκανα τα γενέθλιά μου. Πήγα Θεσσαλονίκη εδώ ένα φίλο μου, ο οποίος κάνει bodybuilding και μου άρεσε. Και λέω, θα κάνω και εγώ προετοιμασία. Έτσι. Έτσι απλά. Και έπαιξα μετά Ιούνιο, έκανα προετοιμασία 3 μήνες. Κάτσε, είχες coach τον Χάρη στο powerlifting. Στο powerlifting, ναι. Και μετά, με τη μία coach είχες βρει. Είχα coach στο powerlifting τον Χάρη και πριν δούλευα όσο έκανε υπερτροφία με το πιστόλι τον Χρήστο. Κατάλαβα. Είχαμε σταματήσει γιατί θα πήγαινα στην Πολωνία. Ναι. Όσο ήμουν στην Πολωνία, βρήκα έναν αθλητή του τωρινού προπονητή, γιατί τότε δεν ήμουνα σε οικονομική θέση να προσλάβω τον Κούμπα που έχω τώρα, γιατί είναι αρκετά ακριβός προπονητής. Οπότε πήγα σε έναν αθλητή του που ξέρω ότι είναι και αυτός ο καλός προπονητής. Ναι. Και κάνω μια προετοιμασία αρχές Ιουλίου με μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή έκανα προετοιμασία 10 εβδομάδες, 12 εβδομάδες. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Πολύ δύσκολη, πιστεύω. Ήταν δύσκολη γιατί δεν είχα πειθαρχήσει στο κομμάτι του φαγητού. Δηλαδή έκανα πάρα πολλές... Αποπειρές, ας πούμε, να φας κάτι άλλο. Έφαγα πολλές φορές κάτι άλλο. Πάρα πολλές φορές και... Να είμαι καλά, που ξέρω τη δουλειά μου και το διόρθωσα όσο μπορούσα. Δηλαδή, είχα γραμμωμένους γλουτούς σε αγώνα, στον αγώνα μου. Δεν πήγα παχουλός, είχα condition στον αγώνα μου. Θα μπορούσα να ήμουν καλύτερος, σίγουρα. Θα μπορούσα να είχα πει παραπάνω μυϊκή μάζα να έχω κρατήσει. Εντάξει, ήταν ο πρώτος αγώνας. Ήταν ο πρώτος αγώνας, ήταν μάθημα. Δηλαδή, και η ψυχολογία μου ήταν περίεργη, γιατί δεν μπορούσα να φάω ή δεν είχα μάθει να δω πώς είναι το χαμηλό ποσοστό λίπους τόσο πολύ. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι το βράδυ δεν με παίρνει ο ύπνος ή ότι θα πάω κάτω και θα ανοίξω το ψυγείο και θα το κοιτάω. Ναι. Έχουν γίνει αυτά και σε ποιον δεν έχουν γίνει αυτά. Σε πάρα πολλούς αθλητές έχουν γίνει αυτά. Έχω κάνει σκέψη ένα binge το οποίο ήταν. Σηκώθηκα 9 κιλά πάνω την άλλη μέρα. Δεν πήρα 9 κιλά λίπος προφανώς, ναι, αλλά είχα τόσο φαγητό στο στομάχι μου, τόσο πολύ ανέβηκε η κορτιζόλη μου, ξύπνησα σαν μπαλόνι πεσμένος και πήρα 9 κιλά. Και τα ξανάχασα σε 3 μέρες που έφαγα μόνο πρωτεΐνη και τρώγα 0, έκανα 25.000 βήματα, έκανα μια ώρα αερόβιο, ξαναγύρισα πίσω εκεί που ήμουνα. Αλλά δεν είναι το ιδανικό για την προετοιμασία, γιατί μετά ήμουνα κομμάτια. Και έπρεπε να συνεχίσω να κάνω προετοιμασία με τα λάθη που έκανα. Ήθελα να σε ρωτήσω σε ποιον αγώνα κατέβηκες. Στο Οδύσσια το 2022, το Σεπτέμβριο του 2022. Ναι. 17 Σεπτέμβριο του 2022. Και πόσα κιλά ήσουν? 84 κιλά. Στον αγώνα, στη σκηνή. Ναι, ναι. Και τώρα, τι κατηγορία? Classic Physique και Junior Bodybuilding. Ναι. Τώρα θα κάνεις προετοιμάσεις για κάποιον αγώνα? Τώρα, αυτό που κάνω... Τώρα είσαι off-season πόσο καιρό? Είμαι off-season από τον Απρίλιο. Είμαι 4 μήνες off-season. Okay. Θα συνεχίσω το off-season μου μέχρι το νέο έτος ή μέχρι το τέλος του νέου έτους, μέχρι το Δεκέμβρη. Θα κάνω μια περίοδο συντήρησης και θα κάνω προετοιμασία για τους επόμενους αγώνες. Θα είναι στην Ελλάδα, λογικά. Θέλω πάρα πολύ να παίξω στην Ελλάδα, γιατί θέλω λίγο να αποδείξω τον εαυτό μου. Δεν με ενδιαφέρει η θέση που θα λάβω, αλλά θα ήθελα να δει ο κόσμος τη διαφορά μου από τότε στη σκηνή, γιατί ωραίο είναι το Instagram και τα story και στο γυμναστήριο κλπ. Αλλά κρίνεσαι πάνω στη σκηνή. Κανείς δεν νοιάζεται πόσο έκανες δίαιτα, πόσο φαίνεσαι στο Instagram, πόσο πείνασες, πόσα κιλά σήκωσες. Το μόνο που μετράει είναι το πόσο την ημέρα του αγώνα. Και θέλω πάρα πολύ να με δει ο κόσμος ξανά μετά από 2 χρόνια πώς θα είμαι. Να δείξεις την αλλαγή και όλα. Ναι, πολύ σημαντικό. Για να δείξεις πώς γίνεται η πρόοδος. Γιατί σου λέω δεν με απασχολεί κάποια θέση. Με ενδιαφέρει να είμαι καλός από τον εαυτό μου. Προφανώς θέλω να κερδίσω, όποιος δεν θέλει να κερδίσει. Αλλά θέλω να δείξω τον εαυτό μου. Και να δείξω ότι ξέρεις τι σημασία έχει να νικάς τον εαυτό σου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω να συγκριθώ με κάποιον. Αν πεις τώρα γι' αυτό είναι αγώνες, ναι, αλλά θέλω να πατήσω στη σκηνή για να περάσω καλά γιατί μου αρέσει και για να συγκριθώ με τον Λεωνίδα πρόπερση. Ναι. Το βλέπεις σωστά. Είναι λάθος να συγκρίνεσαι με άλλους. Είναι λάθος να συγκρίνεσαι με άλλους γιατί είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ότι εσύ έκανες 150 κιλά πάγκο και εγώ έκανα 160, άρα νίκησα. Ναι. Είναι από κάτω 5 άνθρωποι οι οποίοι λένε, κοίτα,
αυτός είναι καλύτερος από αυτόν. Και εσύ που είσαι από κάτω λες, όχι, αυτός είναι καλύτερος από αυτόν. Ναι. Οπότε είναι, σε κρίνουν κάποιοι άλλοι. Αλλά το πώς ήσουν πριν και το πώς είσαι τώρα δεν μπορεί να το κρίνει κανένας. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Γιατί συγκρίνεσαι με το ίδιο σώμα, το ίδιο άτομο βασικά, με πώς ήταν παλιά. Και βλέπεις τι έχεις περάσει στο ταξίδι σου, γιατί είναι ένα ταξίδι όλο αυτό. Όποιος το κάνει μόνο για τη σκηνή, για μένα έχει χάσει το νόημα. Γιατί είναι. Τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Στο ταξίδι γνωρίζεις νέους ανθρώπους, αποκτάς εμπειρίες, έχεις όμορφα και άσχημα συναισθήματα, τα οποία όλα είναι μια εμπειρία. Ακόμα και τα άσχημα συναισθήματα στη ζωή σου είναι μια εμπειρία. Και είναι καλό να λαμβάνεις και αυτά. Γιατί άμα η ζωή σου ήταν μόνο όμορφη, μπορεί και να μην είχε νόημα στο τέλος. Είναι ωραίο να έχεις βιώσει και τα δύο. Ναι. Γιατί εκτιμάς. Χωρίς σκοτάδι δεν υπάρχει φως. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, φίλε. Αυτό ακριβώς. Αυτό με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, επειδή όπως ξέρουμε το bodybuilding είναι ακριβώς σπορ. Ναι. Πώς καταφέρνεις και το συνεχίζεις, ας πούμε. Γιατί έχω ακούσει ιστορίες από άλλους αθλητές, όπως και ο κύριος Σταυλάκης, που το έχει αφήσει. Θα σου πω, είχα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό. Μάλιστα, το 2021, που ήταν η πρώτη φορά, το 2022, που ήθελα όντως να το κάνω bodybuilding, είχα οριακά χρήματα για να πληρώσω τον προπονητή μου. Και θυμάμαι, δεν είχα πάει διακοπές. Δεν πήγαινα διακοπές. Για να μπορέσω να πληρώσω τον coach μου, ή για να φάω το φαγητό μου, ή για να πληρώσω τα συμπληρώματά μου. Το βλέπεις ως θυσία αυτό? Δεν είναι θυσία όταν αγαπάς κάτι. Δηλαδή, προτιμούσα να μην πάω διακοπές μια εβδομάδα και να κάνω bodybuilding για 1,5 μήνα ή 2 μήνες, παρά να αφήσω τον προπονητή μου απλήρωτο, παράδειγμα, και να μείνω χωρίς προπονητή, χωρίς καθοδήγηση, ή να στερηθώ από τη διατροφή μου, τα συμπληρώματά μου. Γιατί ήταν αυτό που πρέπει να κάνω. Ήθελα να κάνω χ, πρέπει να πράξω ψ. Ναι. Δεν τίθεται λόγος τώρα στο να πεις, OK, τι θα κάνω τώρα, να πληρώσω τον προπονητή μου ή να πάω διακοπές. Να φάω τώρα το φαγητό μου όπως είναι, ή να πιω μια πρωτεΐνη που βγαίνει φθηνότερα και να μην φάω αυτό ώστε να πάω να κάνω κάτι άλλο. Και ναι, είναι, εν μέρει είναι θυσία. Αλλά είναι το πώς βλέπεις τη θυσία εσύ. Εγώ, παράδειγμα, θα θυσίαζα το bodybuilding για να κάνω κάτι άλλο, αλλά θέλω να κάνω παραπάνω αυτό. Οπότε με κάνει χαρούμενο να θυσιάσω κάτι άλλο. Δεν με πείραξε ποτέ που δεν πήγα διακοπές. Ναι. Στην πιο νεαρή μου ηλικία. Και δούλευα, τα καλοκαίρια δούλευα και έκανα και πόρτα σε ένα μαγαζί. Έκανα και υποδοχή. Πιο μικρός δούλευα σέρβις. Οπότε και έκανα και μπουφέ για να μπορέσω να συμπληρώσω. Γιατί είχα τη σχολή μου και όλα τα υπόλοιπα που σου ανέφερα. Ήταν πολλά πράγματα που μπορεί να πληρωθούν. Ναι. Τώρα θα μπλέξω λίγο τις ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω πώς, ας πούμε, άφησες μια σίγουρη δουλειά για να κυνηγήσεις το να είσαι online coach, να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, να ρισκάρεις, ας πούμε. Κοίτα, σίγουρη δουλειά εννοείς λογικά την πορεία μου που θέλω να κάνω με τα καράβια να γίνω καπετάνιος. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τι ακριβώς εννοείς? Η σίγουρη δουλειά μου τότε ήταν, είχα πάει εμπορικό ναυτικό, η πρώτη μου σχολή. Ναι. Στην Κρήτη, το 2017, για να γίνω καπετάνιος. Είχες περάσει δηλαδή? Πέρασε, αυτό ήθελα να κάνω. Γιατί ήθελα να κάνω αυτό, γιατί πίστευα κάποτε ότι σε κάνει επιτυχημένο και ευχαριστημένο να μπορείς να έχεις μεγάλο εισόδημα. Ναι. Αλλά έμαθα το μαθημά μου, γιατί πήγα στην Αμερική και πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Και έπεσε σε κατάθλιψη, δεν έτρωγα, γύρισα εδώ πέρα 6-7 κιλά, έκλαιγα μες στο καράβι. Και κατάλαβα ότι δεν ήταν για μένα αυτό. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ να ζω τις στιγμές, να είμαι έξω, να κάνω ό,τι θέλω, να γυρνάω στο σπίτι μου, να βλέπω την οικογένειά μου. Δεν μπορώ να είμαι σε μια θάλασσα. Είμαι μαντρωμένος. Και δεν είμαι άνθρωπος που είναι φτιαγμένος για να είμαι μαντρωμένος. Άρα μέσα σε 6 μήνες, μόλις επέστρεψες, με τη μία το άφησες. Πήγα ταξίδι τον Απρίλιο του 18, 18 χρονών, έγινα 19 χρονών στην Αμερική. Και τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου του 18, γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Ναι, ήμουν ανακουφισμένος που άφησα αυτή τη δουλειά, αλλά δεν ήξερα και τι θα κάνω. Και είναι η μάνα μου ο παράγοντας που μπήκα στην ιδέα, γιατί μου λέει η μητέρα μου,
τι θα κάνεις τώρα. Της λέω, θα κάνω απλά μια δουλειά μέχρι να μαζέψω μερικά χρήματα να κάνω κάτι δικό μου. Γιατί δεν είμαι καλός υπάλληλος, είμαι πολύ κακός υπάλληλος. Για όλους τους εργοδότες που έχω δουλέψει, δεν είμαι καλός. Οπότε θέλω να είμαι σίγουρα κάτι δικό μου. Ναι. Και μου λέει, γιατί δεν κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Της λέω, τι εννοείς το χόμπι μου. Μου λέει, σε λέω, πηγαίνεις γυμναστήριο, όταν τρως κάτι του ζυγίζεις, χωρίς να ξέρει. Στο πρώτο είναι εκείνη δηλαδή. Ναι. Μου λέει, γιατί δεν κάνεις αυτό. Και της λέω, δεν έχω κουράγιο να δώσω πανελλήνιες. Δεν είμαι σε φάση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος ψυχικά. Και μου λέει, δεν θα δώσω πανελλήνιες, μπορείς να το κάνεις και ιδιωτικά. Της λέω, μαμά, της λέω, δεν θέλω να πάω σε ΙΕΚ. Και μου λέει, δεν θα πας σε ΙΕΚ, θα πας σε κολέγιο. Και της λέω, μα δεν έχουμε λεφτά γι' αυτό. Και μου λέει η μητέρα μου, να κουβέντα φίλε, πια δεν θέλω να θυμάμαι. Μου λέει, εγώ μου λέει να μην έχω να φάω, εσύ μου λέει σπουδάσεις. Και με βοήθησε τους πρώτους μήνες στη σχολή μου για να κάνω την αρχή μου, μέχρι να βρω δουλειά ξανά, να βγάλω μερικούς μήνες. Και αυτό το διεμπάρα μου, sorry μαμά, φοράει κάτι αθλητικά, ψεύτικα, από τους Κινέζους, τα οποία ήταν μπροστά σκισμένα και θυμάμαι να έχει μπει σπίτι εκεί σε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πιάνει βροχές και να βγάζει τα παπούτσια στο χολ και να πατάει και να βλέπω στο παπούτσι το σκισμένο πατημαστεί από το νερό, είχε μπει στο παπούτσι στη νερά. Και αυτό με σκότωνε και αλλά ήταν ο κινητήριος παράγοντας για να ξεκινήσω κατευθείαν και να μην περιμένω ένα παραπάνω χρόνο. Οπότε, ναι. Η μάνα μου είναι ο ένας σαπόρτερ μου. Έτσι έγινε όλο αυτό το κομμάτι. Ναι. Πιστεύω αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για εσένα, να δουλέψεις όσο σκληρά μπορείς, για να... Κίνητρο ήταν... Ήταν ο πατέρας μου, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όταν πήγα να πάρω βοήθεια, γύρισε και μου είπε, δεν πιστεύω αυτό που θα κάνεις. Δεν βλέπω μέλλον. Δεν θα σε βοηθήσω. Και αυτό ήταν. Και τέλος. Και έπρεπε κάπως να ανταπεξέλθω εγώ και να γυρίσω σπίτι μου και να πω στη μάνα μου ότι ξέρεις τι, πρέπει να το κάνω μόνος μου. Και πάλι καλά έκανα τα πάντα που πέραν από το χέρι μου, ώστε να ξεκινήσω κατευθείαν αυτό το πράγμα και να βγάλω τη μάνα μου πολύ γρήγορα από τη θέση που προσφέρθηκε να μπει. Γιατί όντως δεν ήμασταν, ποτέ στη ζωή μου δεν ήμασταν σε καλή οικονομική κατάσταση σαν οικογένεια. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα μικρός. Και όντως δεν υπήρχε περίσευμα να κάνω εγώ ιδιωτική σχολή. Δηλαδή τα παιδιά που ήμασταν μαζί στην ιδιωτική σχολή, θυμάμαι οι δουλειές των γονιών ήταν ο ένας είχε πολυκατοικίες, ο άλλος ήταν γιος πυροσβεστικής, ο πατέρας ήταν δικηγόρος. Δηλαδή υπήρχε. Οικονομική στήριξη. Ναι, και είναι και λίγο. Είναι και λίγο αυτό που θα σα δει κυρίως στα ιδιωτικά, καταλαβές. Δηλαδή, πολλοί συμφοιτητές μου ήταν έτοιμοι, στρωμένοι σε αυτό. Ούτε χρειάστηκε να δουλέψουν παράλληλα χαλαρή. Για να βγει η σχολή. Χαλαρή, δε. Και καλά κάνανε τα παιδιά. Μακάρι να είχα και εγώ τη βοήθεια να γίνει όλο αυτό. Ναι. Αλλά είμαι ευγνώμων που δεν την είχα. Γιατί έμαθα άλλα πράγματα. Μακάρι κάθε παιδί να έχει την οικονομική στήριξη στην οικογένειά του. Είτε για το σπίτι του, είτε για τις σπουδές του. Ναι. Μακάρι. Αλλά ζούμε σε μια χώρα που είναι ωραία κατόρθωτο. Και εγώ σου λέω παράδειγμα ότι η μάνα μου αυτούς τους μήνες πιέστηκε πάρα πολύ. Μπορεί να ήταν λίγος καιρός, αλλά τα μάτια μου ήταν πράγματα που δεν ήθελα να δουν, καταλαβες. Ναι. Και ουσιαστικά εσύ πήγες στο κολέγιο. Ναι. Και... 5 χρόνια σπούδασα. 5 χρόνια. Ναι. 5 χρόνια γιατί είχα ένα μάθημα και δεν μπορούσα να κάνω πρακτική, οπότε πήγα ένα χρόνο παραπάνω. Ναι. Και πότε ξεκίνησε, ας πούμε, το coach by Leo Amph, όλη αυτή η ιδέα. Το coach by Leo Amph ή η ιδέα του coaching. Η ιδέα του coaching. Η ιδέα του coaching ξεκίνησε όσο ήμουν στη σχολή. Δηλαδή την ώρα που σπούδαζες, ας πούμε, σου ναι. Ήρθε να το κάνεις. Ναι. Είχα δει τότε τον... θυμάμαι ποιον είχα δει. Ή τον Παναγιώτη Ραφαέλ, νομίζω τον Παναγιώτη Τολάνη, που
κάνω online coaching. Ναι, αυτή είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι παλέμαρχοι και οι δύο. Ειδικά ο Λάνης είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτούς και είναι ένας άνθρωπος που ψεύγουμε πάρα πολύ. Ναι. Και λέω ότι κοίτα, αυτός όπως κάνει online coaching, βέβαια ο Λάνης και πολλοί άλλοι δίνουν μάκρος γιατί δεν έχουν την... δεν έχουν βγάλει σχολή διατροφολογίας, οπότε κάνουν το κομμάτι της προπόνησης και βγάζουν μάκρος. Ναι. Και εγώ σκέφτηκα ότι είμαι σε αυτή τη σχολή, οπότε μπορώ να το κάνω ένα τάκ πιο μετά και να βγάλω κανονικό diet plan με γραμμάρια, το οποίο κανονικά, αν δεν έχεις την ειδικότητα του διαιτολόγου, ναι, είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις, γιατί μπορείς να δώσεις συμβουλές. Ακόμα και η έκδοση που έχεις κάνει, είσαι σύμβουλος, δεν είσαι κλινικός διαιτολόγος. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να δώσεις σε κάποιον ακριβώς γραμμάρια. Ένα, δύο, τρία, κάνε αυτό. Οπότε, λέω ότι μπορώ να κάνω κάτι παρόμοιο και ίσως να πετύχω και σε αυτό, δηλαδή το πίστευσα από την αρχή. Θέλω λίγο να μου πεις τι έκανες όταν σπούδαζες παράλληλα, τι δουλειές έχεις κάνει. Όταν σπούδαζα, για να καλυφθεί η σχολή, έκανα μπουφέ, έκανα σέρβις. Μετά άρχισα να δουλεύω βράδυ, το καλοκαίρια. Οπότε έκανα online coaching και για να βγαίνουν τα έξοδά μου, δούλευα όλη τη σεζόν, όσες περισσότερες μέρες μπορούσα, ώστε να μπορώ να καλύπτω το χειμώνα κάποια έξοδα που μπορούν να παρουσιαστούν, είτε ήταν η σχολή μου, γιατί τότε δεν, το online coaching δεν μπορούσε να με καλύψει πλήρως. Ναι. Είχα αρκετά λίγο κόσμο γιατί δεν με ήξεραν πολλά άτομα. Αλλά πάλευα να το χτίσω το χειμώνα, δηλαδή είπα ότι θυσιάσω τη δουλειά του χειμώνα για να παλέψω να χτίσω το coaching. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Γιατί σταμάτησα να δουλεύω service. Και τόσο που δούλευα service, είχα το online coaching, δούλευα 8 ώρες, αλλά αντί να δουλέψω 8 ώρες εκεί πέρα, θυσίασα τα χρήματά μου, στάλωνα τα χέρια μου και έλεγα: OK, μόνο σε ένα δωμάτιο. Λέω: OK, τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις την επιχείρησή σου καλύτερη, να έχεις παραπάνω και ποιοτικότερο κόσμο, τι μπορείς να κάνεις. Αν κάτσεις μόνος σου, χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα, ακίνητος και λες: Τι μπορώ να κάνω, και κοιτάς μια σελίδα χαρτί, θα βρεις 10 τρόπους που μπορείς να σκεφτείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι καθόμουν 8 ώρες, αλλά καθόμουν 2-3 ώρες έτσι. Αντί να δουλέψω αυτές τις ώρες για να βγάλω χρήματα για έναν άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο για να πάρω τα 3 και τα 4 ευρώ, καθόμουν εκείνος για να δω πώς μπορώ να βγάλω χρήματα για εμένα. Γιατί έπρεπε να καλύψω τη σχολή μου, έπρεπε να κάνω πάρα πολλά πράγματα, ειδικά όταν ανέβαινα έξω του bodybuilding, ανέβαινα το φαγητό μου, έπρεπε να βγάλω εξορθμό για το powerlifting τότε, ήταν πάρα πολλά που έπρεπε να κάνω και λέω: OK. Γενικά αυτό είναι. Όταν είσαι πολύ απασχολημένος για να βγάλεις χρήματα για κάποιον άλλον, δεν έχεις χρόνο να βγάλεις χρήματα για σένα. Θυσίασα χρόνο γι' αυτό, μπήκα αρκετά μέσα, αλλά είχα δουλέψει το καλοκαίρι για να έχω μέχρι να σκεφτώ το πώς θα προχωρήσω την επιχείρησή μου, να έχω ένα backup και βρήκα το πώς θα κάνω τη δουλειά μου καλύτερη. Τώρα μιλάμε εποχές καραντίνας. Εποχές καραντίνας, εποχές πριν την καραντίνα. Μιλάμε πολύ παλιά τώρα. Ναι, ναι. Μάλιστα στην καραντίνα έχασα σχεδόν όλους τους πελάτες, γιατί κλείσαν τα γυμναστήρια. Ναι. Δεν είχα κόσμο. Και επειδή πραγματικά μάτωσα πάρα πολύ άσχημα, βρέθηκα πάλι στο μηδέν, γιατί η σχολή έτρεχε, αποφάσισα να πάρω δωρεάν άτομα. Πήρα δωρεάν 20 άτομα. Μέσα αυτά τα 20 άτομα που πήρα, πολλοί κάνανε μια αλλαγή ωραία. Την παρουσίασα αυτή την αλλαγή, γιατί ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς μου. Και μάλιστα κιόλας πήρε πολύ θετικό feedback το ότι ανέλαβα άτομα δωρεάν και πολλά άτομα με προώθησαν σε αυτό το κομμάτι. Τέλειωσε η καραντίνα. Είπα ότι θα αρχίσω να χρεώνω ξανά αφού άνοιξαν τα γυμναστήρια και οι άνθρωποι πήραν πίσω τις δουλειές τους και άρχισαν να πληρώνονται πάλι κανονικά. Άρα δηλαδή μιλάς τώρα για μήνες δεν πληρωνώσουν. Όχι. Τι λες τώρα. Όχι. Δεν το έκανες για ένα μήνα, ας πούμε. Όχι. Και είπα, όταν έρθει η ώρα να πάρουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους, ότι θα αρχίσουν να πληρώνουμε κανονικά. Από τα 20 άτομα που είχα δωρεάν, ναι, με πλήρωσαν οι δύο. Και άλλοι έφυγαν. Και είχα 3 άτομα σύνολο. Και άρχισα πάλι να δουλεύω προς τα πάνω, αλλά επειδή είχα ήδη δείξει αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν είσαι στο 0 και φτάνεις κάπου, όταν ξαναπά στο 0, δεν είσαι στο 0. Ναι. Οπότε μου ήταν λίγο πιο εύκολο να μάθω να διαχειρίζομαι κόσμο, να μάθω να επικοινωνώ με τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να πεις
να κάνεις μια κουβέντα με κάποιον και να του παρουσιάσεις καθαρά αυτό που θες, χωρίς να έχει απορίες ή να απαντάς στις απορίες του σωστά, να μπορέσεις να τους ψυχολογήσεις, να δεις τι χρειάζονται, γιατί η υπηρεσία είναι αυτό. Είσαι ένα σέρβις, ναι. Μια υπηρεσία, ρε παιδί μου, είναι, είσαι εισαγωγικά υπηρέτης του άλλου, πρέπει να εξυπηρετείς. Οπότε βοηθάς, δίνεις βοήθεια και παίρνεις πίσω. Δεν πουλάς. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ο άλλος... Δίνεις το χρόνο σου. Δίνεις το χρόνο σου, είσαι διαδεδομένος να βοηθήσεις τον άλλον όντως. Δεν προσποιείς ότι θες να τον βοηθήσεις για να του πάρεις τα χρήματα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα νέα παιδιά τώρα στον χώρο. Οπότε άρχισε να με βλέπει και όλος ο κόσμος παραπάνω στο Instagram. Άρχισε να με αγαπάνε παραπάνω. Σου άρεσε πάρα πολύ το σώμα μου τότε. Γιατί ξανά πήγα γυμναστήριο εγώ. Γύρισα πίσω στην κανονική μου προπόνηση. Το σώμα μου είναι καλύτερο. Το πώς μίλαγα στο Instagram τους άρεσε. Ο κόσμος μπορεί να. Μου λέγανε ανέβαζε παραπάνω story. Μας αρέσει αυτό που κάνεις. Μαθαίνουμε πράγματα. Έκανα πολλά Q&A's. Ήταν πραγματικά όμορφο να νιώθεις ότι σε αγκαλιάζουν. Με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ζεστά το κομμάτι ότι ο κόσμος με αγκαλιάζει. Ναι. Και άρχισα να ανεβαίνει έτσι η δουλειά μου γιατί το έκανα πραγματικά από αγάπη. Αυτό που κάνω το λατρεύω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αυτό που μου άρεσε που είπες και πολλοί δεν το κάνουν είναι που αφιέρωσες, ας πούμε, το χρόνο σου δωρεάν. Και πολλοί, ας πούμε, θα πούνε γιατί δωρεάν εγώ είμαι αυτός. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Πρέπει να θυσιάσεις πράγματα και χρόνο. Γιατί αν θες να πετύχεις όντως, είσαι διεθυμένος να κάνεις ό,τι χρειαστεί. Και πάρα πολύ δεν κάνουν ό,τι χρειαστεί. Πάρα πολύ δεν κάνουν ό,τι χρειαστεί. Και είναι απίστευτο γιατί έχω και μια άλλη υπηρεσία, η οποία είναι για προπονητές. Ναι. Θέλεις ποιες είναι να γίνεις να ανεβάσεις το επίπεδο της δουλειάς σου, να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Εγώ επειδή το έχω κάνει, μπορώ να σου το δείξω. Έχεις την απόδειξη. Ξέρω τον τρόπο. Το έχω κάνει, το έχω κάνει και σε άλλα άτομα και ξέρω το έχω και σε σένα. Όταν όμως εσύ έρθεις και θα σε βάλω να σου πω ξέρεις κάτι. Πρέπει να δουλέψεις το σώμα σου. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τρομερό σώμα, αλλά είναι καλύτερο. Είναι η βιτρίνα σου. Ένας διαιτολόγος ο οποίος είναι παχύσαρκος, δεν μπορεί να σου πει κανένα δίαιτα. Γιατί πρώτον, τον κοιτάς και λες. Δεν με εμπνέει αυτό που μου λες. Ναι. Πρέπει να ανοίξεις το δρόμο για τα άτομα τα οποία θα αναλάβεις. Πρέπει να τα εμπνέεις. Αν κάνεις εσύ 10, ο άλλος μπορεί να κάνει 8. Αν εσύ κάνεις 3, δεν μπορείς να επιβάλλεις άλλο να κάνει 7. Πρέπει να του ανοίξεις το δρόμο. Δηλαδή, βλέπω ο κόσμος που του δείχνει τι χρειάζεται να κάνει και σου λέει θα κάνω ό,τι χρειαστεί γιατί το θέλω και θέλω να ζω από αυτό. Βλέπεις ότι τελικά στον δρόμο... Χάνουν την μπάλα. Βλέπεις ότι δεν μπορεί να τα κάνει. Αν του πεις πέρα φτιάξεις το σώμα σου, να κάνεις διατροφή, να κάνεις μια χειδραστηριότητα, βλέπεις ότι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε, έκανα ό,τι χρειάστηκε να κάνω. Και ήρθε. Ναι. Στην ουσία, ρίσκαρες. Έκανες κάτι που δεν πίστευε κανένας σε σένα. Εκτός από τη μάνα σου, λογικά. Η μάνα πίστευε πάρα πολύ. Ναι. Δεν πίστευε ότι θα είμαι σε αυτό το επίπεδο τώρα, αλλά πίστευε. Εσύ, όμως. Αν πίστευε εγώ σε μένα... Άρχισα να πιστεύω σε αυτό όταν άρχισα να έχω παραπάνω κόσμο και να φτιάχνω το δικό μου Excel, τη δικιά μου πλατφόρμα. Ναι. Ήταν μια περίοδος στην οποία ξύπναγα πλέον χωρίς ξυπνητήρι. Με ενθουσιασμό να κάτσω στον υπολογιστή. Καθόμουν μέρες στον υπολογιστή. Δηλαδή, μπορεί να καθόμουν να έτρωγα πια γυμναστήριο, να γίναγα σπίτι να φάω και καθόμουν πάλι στον υπολογιστή. Μέρες 12 η ώρα, 12 η ώρα κοιμόμουν, 7.30 η ώρα, 7 η ώρα. Ξύπναγα μόνος μου, πάντα μπαμ. Και καθόμουν στον υπολογιστή. Εκεί πέρα άρχισα να πιστεύω. Όταν άρχισα να δουλεύω πάρα πολύ, δεν δούλευα πολύ για να δουλέψω, δούλευα πολύ επειδή πίστευα. Πίστευα σε κάτι το οποίο δεν ήξερα αν μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά το οραματίστηκα. Έλεγα ότι θέλω να είμαι εδώ έτσι. Και ξέρω ότι έχω δυνατότητες να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Το ήξερα ότι έχω αυτό το potential. Μπορεί να ακουστεί λίγο. Αλλά ζωνικό, αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλον να είχες εσύ το potential. Δεν το πίστευα ότι έχω το potential. Και το έκανα. Ναι. Πολλοί δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και όταν ακούνε ο άλλος ότι πιστεύει σε αυτόν τον βαθμό,
Σου λέει αυτό τι λέει, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Μα ξέρεις τι, ο λόγος που οι πιο πολλοί άνθρωποι, και θα πω νέοι, γιατί τώρα αν κάποιος είναι μεγάλος, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει αύριο λογαριασμό, δεν μπορεί να ρισκάρει πάρα πολύ. Όταν όμως είσαι νέος, εκεί είναι η ώρα που πρέπει να πιστέψεις εσένα. Γιατί εκεί πέρα μπορείς πραγματικά να ρισκάρεις τα πάντα. Και αν τα χάσεις, δεν έγινε κάτι στην τελική. Ναι, οκ, okay, μπορεί να μην μπορούσα να κάνω bodybuilding μετά, αλλά θα βρίσκω τον τρόπο μου. Θα μπορούσα να τα αφήσω και λίγο στην άκρη και να το ξανακάνω μετά. Να ρισκάρω κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και ναι, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί δεν είναι κανονική δουλειά. Τι οπότε, άλλο θα ακούσουμε. Οπότε το πήρα αυτό το ρίσκο. Και μου βγήκε, γιατί πίστεψα. Ναι. Θέλω τώρα να μου πεις τι έπαιξε ρόλο ή ποιες καταστάσεις γίνανε, συνθήκες, πες το όπως θες, που σε βοήθησαν να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Στην καριέρα σου. Κατάλαβες δηλαδή, όπως τα καλλιστεία, όπως οι αγώνες του powerlifting, όπως οι αγώνες του bodybuilding, όλα αυτά παίξαν ρόλο. Παίξαν σίγουρα πάρα πολύ ρόλο, γιατί όταν παράδειγμα κέρδισα τα καλλιστεία εδώ πέρα, πήρα μια παραπάνω προβολή. Καλός ή κακός, έχω και ένα παρουσιαστικό το οποίο είναι φιλικό. Και στην τηλεόραση έχεις πάει. Έχω κάνει και τηλεόραση, ναι, έχω κάνει και τηλεόραση. Παρόλο που δεν έχω κάνει απόρριψη σε όλες τις προτάσεις που έχω για την τηλεόραση, γιατί δεν μου αρέσει η τηλεόραση. Δεν είναι κάτι το οποίο με εκφράζει. Απλά ήταν ένα καλό μεροκάμα από τότε και ήθελα να το κάνω, να το πάρω. Σκέψου τηλεόραση, δεν έχω κάνει κανένα στη δικιά μου τηλεόραση. Είναι μόνο για να δω κάποια ταινία, κάποιο άνιμε παράδειγμα. Βοήθησε αρκετά αυτά, βοήθησε η εμφάνισή μου, βοήθησε το legging που έχω. Το σώμα σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή στην αρχή οι αιτήσεις μου ήταν: θέλω να δουλέψω μαζί σου γιατί μου αρέσει το σώμα σου. Το οποίο δεν μου άρεσε σαν το κομμάτι της δουλειάς μου, γιατί δεν θέλω κάποιος να δουλέψει με μένα επειδή βλέπει το σώμα μου. Πλέον οι αιτήσεις μου είναι: θέλω να δουλέψω με σένα για τις γνώσεις σου, για το αποτέλεσμα που βγάζεις, για το πώς μιλάς, γιατί φαίνεται ότι είσαι επαγγελματίας αυτό που κάνεις. Οπότε ναι, σώμα, εμφάνιση, προβολή, διαφήμιση, το powerlifting, από το bodybuilding. Όλα αυτά δηλαδή είχαν απευθείας σχέση με την ανάπτυξη της δουλειάς μου. Και μετά ήταν το πείσμα που είχα, το οποίο όπως σου είπα ήταν ο πατέρας μου και ένας χωρισμός μεγάλος που είχα από τη μεγαλύτερη μου σχέση, τον Ιούλιο του 21, που πείσμωσα πάρα πολύ στο να δουλέψω και να ανεβάσω την επιχείρησή μου. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, πού θέλεις να φτάσει όλο αυτό. Θα σου πω, πλέον το κομμάτι της δουλειάς μου δεν είναι για την επιβίωση, είναι για να χτίσω κάτι και να αφήσω πίσω μου κάτι. Το βλέπω σαν, πώς το πω, μια αυτοκρατορία. Προσπαθώ να βλέπω σαν ένα video game που προσπαθεί να κλειδώνει νέα levels. Θέλω να κρατήσω πάρα πολύ, να κάνω ποιοτικότερη τη δουλειά μου, ακόμα παραπάνω, γιατί πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις. Θέλω να δουλεύω δηλαδή με ποιοτικά άτομα και θέλω να τη χτίσω σε ένα σημείο που να μπορώ να βοηθήσω κάθε άνθρωπο. Γιατί το coaching που λέω Amph δεν είναι απλά το coaching, είναι ένα brand. Ωραία. Η persona του λέω Amph παράδειγμα, απλώνονται σε πολλά πράγματα συγκριτικά με το fitness. Θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα εκεί πέρα, τα οποία δεν θα τα πω εδώ. Αλλά το κομμάτι του coaching μόνο θέλω να το πάω σε ένα βαθμό αρκετά ψηλό. Δηλαδή ξέρω ότι έχω και άλλο potential και με τη βοήθεια του κόσμου μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά. Το έχω οραματιστεί και ξέρω τι μπορεί να γίνει και θα γίνει. Ναι. Άρα ουσιαστικά βλέπεις τον εαυτό σου και μετά από κάποια χρόνια θα συνεχίζεις να ασχολείσαι. Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό είναι και θα είναι το βασικό μου κομμάτι, γιατί τα αγαπάω. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να ξυπνάω και να μην καθόμουν στον υπολογιστή μου να δουλέψω, να δω τα άτομα που δουλεύουμε. Έχω κάθε μέρα τη σκηνή με κάποιους ανθρώπους που ξέρω ότι η Δευτέρα θα δω αυτά τα άτομα. Τρίτα αυτά τα άτομα. Θα έχουμε την επικοινωνία μας, θα δούμε ποια εβδομάδα τους. Μου αρέσει εμένα όλο αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπω, τώρα έχω δουλειά. Αγκαρία, ας πούμε. Ναι, φαντάζομαι να το κάνω για πολλά χρόνια ακόμα αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θέλω να επεκταθώ και σε άλλους κλάδους. Και νομίζω πως μετά από ένα σημείο χρειάζεται, με ομάδα βέβαια, γιατί εγώ θέλω να ασχολούμαι κυρίως με αυτό το κομμάτι που κάνω τώρα. Αλλά ναι, θα συνεχίσει να κάνω. Θα κάνω coaching για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Ήθελα να πεις μια συμβουλή στα άτομα που κυνηγάνε το στόχο τους, το όνειρό τους, όπως και εσύ το κυνήγησες και έφτασες σε αυτό το επίπεδο. Τώρα υπάρχουν άτομα που το κάνουν, είναι στο επίπεδο που ήσουν τότε. Αυτό θέλω λίγο να δώσεις μια συμβουλή. Θα δώσω πολλές συμβουλές, δεν δώσω μια συμβουλή. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθήστε να εξελιχθείτε σε όλα τα παρακλάδια που χρειάζεται για να είσαι ένας καλός προπονητής, ένας online coach. Αρχικά, επενδύστε στις γνώσεις σας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσετε στις γνώσεις σας. Πρέπει να ξέρετε τι κάνετε. Σίγουρα θα κάνετε λάθη, όλοι κάνουν λάθη. Ακόμα κάνουν λάθη. Κανείς δεν είναι τέλειος και πάντα θα κάνετε λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι λάθος. Επενδύσετε στον εαυτό σας, πέρα από τις γνώσεις σας, στο σώμα σας. Κοιτάξτε να εξελιχθείτε πάνω σε αυτό, να ασχοληθείτε με την αυτοβελτίωση, δηλαδή πράγματα τα οποία μπορούν έμεσα να επηρεάσουν την απόδοση της δουλειάς σας. Μπορεί να είναι ένα καλό πρόγραμμα διατροφής, ένα καλό πρόγραμμα ύπνου. Μπορεί να είναι να δείτε πώς μπορείτε να αύξησε την παραγωγικότητά σας με το να κάνετε κάποια πράγματα μέσα στη μέρα. Διαβάστε βιβλία για την αυτοβελτίωση, για το marketing, για τα skills. Αυτά θα ήταν κάποια tips που θα έδινα και να μην φοβάστε να θυσιάσετε χρόνο και χρήμα για αυτό. Είτε αυτό είναι ένας καλός μέντορας, είτε αυτά είναι τα βιβλία που ανέφερα πριν. Ο χρόνος μπορεί να είναι να πάρετε δωρεάν άτομα για να πάρετε εμπειρία. Βλέπω σήμερα κόσμο ο οποίος παίρνει αρκετά χρήματα και ξεκινάει τώρα. Κανείς δεν θα δουλέψει με 20 ευρώ το άτομο στην αρχή του. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι υπάρχουν επίπεδα. Εγώ, παράδειγμα, ξεκίνησα να δουλεύω με 20 και 30 ευρώ, ενώ ήμουνα φοιτητής διαιτολογίας. Βλέπω άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει σχολές, δεν έχουν ώρες πάνω από βιβλία για να πάρουν γνώσεις, να ζητάνε, ούτε έχουν εμπειρία, ούτε αποτελέσματα και ζητάνε χρήματα τα οποία παίρνει κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει πτυχίο, μπορεί να έχει δείξει μερικά αποτελέσματα, το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό γιατί δεν θα καταφέρεις να ανέβεις σε αυτό το κομμάτι. Αν κάποιος... Έχει ταβάνι αυτό, ναι. Αν τη σκέφτεσαι έτσι, έχει ταβάνι, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι σκέφτονται μόνο το πώς θα μεγαλώσουν το εισόδημά τους με το κομμάτι αυτό. Το οποίο, ναι. Άμα σκέφτεσαι έτσι, τελείωσε. Δεν έχει. Τέλος. Εκεί τελείωσε. Ναι, πρέπει, γιατί είναι μια επιχείρηση μετά από ένα σημείο, οπότε μια επιτυχημένη επιχείρηση έχει και αυξημένο εισόδημα στα χρόνια, αλλά στα χρόνια δεν μπορείς day one να είσαι εσύ. Αν δεν φτάσεις όντως ψηλά και να βρεθείς στο Champions League αυτού του κομματιού, πρέπει να φτύσεις αίμα και υδρότα. Δηλαδή θέλει κάποια χρόνια να είσαι στην μπορεί, αφάνεια. Μπορεί να μην είναι χρόνια να είσαι στην αφάνεια. Δεν υπάρχει αφάνεια με τα media αυτή τη στιγμή. Να δουλεύεις σκληρά, ας πούμε. Αλλά πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Όταν χρειάζεται να δουλεύεις, να δουλεύεις. Εγώ σου είπα, δεν πήγα διακοπές πολύ καιρό γιατί δεν είχα λεφτά και δεν είχα και χρόνο. Δούλευα. Και δεν είχα και λεφτά. Οπότε, it's okay να αφήσεις μερικά χρόνια πίσω για να κάνεις τον εαυτό σου κατάλληλο να φτάσει εκεί. Κάποιος άνθρωπος που είναι εδώ και κάποιος που είναι εδώ, ο άνθρωπος που είναι εδώ δεν είναι φτιαγμένος για να είναι εδώ πέρα. Πρέπει να χτίσεις τον εαυτό σου για να είσαι εδώ. Δεν θα ανέβεις απλά έτσι. Μπορεί να ανέβεις για λίγο έτσι, αλλά μετά θα πέσεις. Οπότε, αντί να πεις πώς θα φτάσω να έχω το χ εισόδημα το μήνα, παράδειγμα, πρέπει να πεις πώς μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος να αξίζει τόσο. Να αξίζει να φτάνει εκεί. Ποια είναι η αξία που μπορείς να δώσεις πίσω στον κόσμο. Η πραγματική αξία που μπορείς να δώσεις στον κόσμο. Χωρίς να τον κοροϊδεύεις. Άρα πρέπει να δεις πόσο καλός είσαι. Ναι, πρέπει να δίνεις αξία. Αλλά για να δώσεις αξία, πρέπει να χτίσεις τον εαυτό σου για να μπορεί να δώσει αξία. Κατάλαβες. Ναι. Και θέλω να μου πεις λίγο το κομμάτι της αποτυχίας. Γιατί πιστεύω πολλοί φοβούνται να ξεκινήσουν κάτι, ας πούμε, γιατί φοβούνται ότι θα αποτύχουν, ότι θα τους κοροϊδεύουν, memes και τέτοια, ξέρεις. Με κοροϊδεύεις πάρα πολύ, ρε φίλε, αλλά θα σου πω ότι η φοβία της αποτυχίας είναι πραγματικά ο νούμερο ένας παράγοντας που νεκρώνονται τα όνειρά σου. Αν έχεις ένα όνειρο,
Δεν μπορείς να φοβάσαι να αποτύχεις. Γιατί, θα σου πω κάτι. Όποιος για να σχολιάσει σήμερα, όποιος για να είναι αυτός, δεν έχει καμία σημασία το πώς θα σε κοροϊδέψει ή η γνώμη του. Γιατί η γνώμη ενός ανθρώπου είναι η αντανάκλασή σου στα μάτια του μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εσύ μπορεί να είσαι νέος. Μπορεί να μην έχεις φτάσει να είσαι οχή. Όμως, κάποιος θα σε κοροϊδέψει για κάτι που σε εκείνη τη στιγμή. Μα θέλω να φτάσω εκεί, πώς θα φτάσω εκεί, αν δεν πράξω για να ανέβω. Μπορεί να μην είμαι ακόμα εκεί, αλλά πρέπει να δουλέψω γι' αυτό. Οπότε, καλά, δεν συζητάω καν τον άβαζα να σε κοροϊδέψουν αυτό, okay, αλλά πάρα πολλοί θα φοβούνται να αποτύχουν. Πραγματικά είναι το μεγαλύτερο dream killer και έχω φοβηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν να αποτύχω. Ακόμα είναι πράγματα που παλεύω να σταματήσω να τα φοβάμαι. Έχω κάνει πρόοδο, από ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά πραγματικά, μην φοβάστε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Και σας αποτύχετε. Και μία φορά και δύο και τρεις και πέντε. Κανείς δεν πέτυχε την πρώτη φορά. Κανένας. Και όσοι ήταν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του γυμνοσυριού. Πραγματικά είναι. Οπότε, 99% θα αποτύχεις. Οπότε, αν δεν είσαι okay με αυτό. Ναι, έχω δει ότι η αποτυχία σε φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία. Σίγουρα, γιατί την επόμενη φορά που θα προσπαθήσεις, θα έχεις μια παραπάνω εμπειρία. Και την επόμενη θα έχεις δύο παραπάνω εμπειρίες. Ναι. Όχι άλλα skills απαραίτητα. Μαθήματα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εγώ έχω αποτύχει 10 φορές. Έχω 10 εμπειρίες που με κάνουν να αποτύχω. Άρα είμαι σοφότερος την επόμενη φορά. Πράγματα διαφορετικά. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μιας που εγώ πιστεύω το κομμάτι, το business, ταιριάζει full στο bodybuilding που κάνεις τώρα, στο αθλητισμό. Ναι. Δηλαδή, εσύ τώρα με τον αθλητισμό, με τον bodybuilding, έχεις μάθει μια διαδικασία, έχεις πειθαρχία, οι αποτυχίες που έχεις, δηλαδή ένας τραυματισμός μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα αυτό πιστεύεις έχει βοηθήσει, δηλαδή να διατηρήσεις ένα χαρακτήρα για να συνεχίσεις. Το bodybuilding. Ναι, το bodybuilding στο να σου στο κομμάτι έχει του επαγγελματισμού. Ναι, σε έχει ναι. Μεταφέρει αυτό. Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Όταν έχεις μια πειθαρχία η οποία σου λέει ξύπνα το πρωί, κάνε τα γεύματα σου, γύρεψε τα, πήγαινε κάνε βήματα, φάε, κάνε αερόβιο, φάε, πήγαινε γυμναστήριο, έλα σπίτι, φάε ροδινό, πήγαινε κάνε τα υπόλοιπα βήματα, κοιμήσου αυτή την ώρα σωστά, πάμε πάλι από την αρχή. Μαθαίνεις να κάνεις πράγματα, έχω, μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα. Οπότε, το να πάρεις το mentality του bodybuilding και το lifestyle του bodybuilder και να το μεταφέρεις στην επιχείρησή σου είναι πραγματικά το καλύτερο πράγμα. Γι' αυτό βάζω τα άτομα τα οποία θέλουν να γίνουν καλύτεροι προπονητές να μπουν σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Γιατί αν δεν έχουν ρουτίνα, αν δεν χτίζεις ρουτίνα, δεν μπορείς να πετύχεις. Δεν έχεις τη βάση. Δεν έχεις τη βάση. Και μιας που είπαμε και για το κομμάτι της αποτυχίας, δηλαδή στο γυμναστήριο, ας πούμε, νομίζω είχες και ένα μεγάλο τραυματισμό. Ναι. Με το στήθος. Ναι. Και αυτό ήταν ένα σημείο, ας πούμε, που υπήρχε περίπτωση να το αφήσεις κιόλας. Αυτό με σκότωσε. Πέθανα μέσα μου. Ψυχολογικά έφυγε ένα ντέντα, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να μην το έδειχνα. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει να. Να κλάψει, ας πούμε. Να κλαφτεί τους άλλους. Ναι, δεν θέλω να κλαίγομαι. Θέλω να τα περνάω μόνος μου, παρόλο που δεν είναι σωστό αυτό πάντα. Αλλά δεν θέλω να μεταφέρω τη δικιά μου στεναχωρία και την ψυχοσύνθεσή μου στους άλλους ανθρώπους που δεν τους έδωσε κάτι. Ήταν πολύ. Πέρασε μια περίοδο πάρα πολύ άσχημη. Αλλά πήρε ένα μάθημα. Και πήρε ένα μάθημα το οποίο με έχτισε κι άλλο. Με έκανε λίγο πιο σκληρό. Με έκανε να δω διαφορετικά πράγματα και στον χώρο του bodybuilding και στη δουλειά μου και στους γύρω μου. Μπορεί να μην ήταν κάτι θετικό για μένα, αλλά με έχτισε. Ήταν ένα ερέθισμα το οποίο με έκανε να γίνω καλύτερος σε κάποια πράγματα. Αυτό. Ναι. Άρα πιστεύεις ότι είναι, όλα αυτά είναι μέσα σε. Είναι στο process, στη διαδικασία. Όλα είναι στη διαδικασία. Και δεν μπορείς να τα αποφύγεις με κάποιο τρόπο. Δηλαδή. Το τραυματισμό αυτό που θα μπορούσα να τον αποφύγω, η αλήθεια είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει το ταξίδι μου. Δηλαδή, το ταξίδι σου είναι αυτό. Στον δρόμο βλέπεις ένα εμπόδιο, οπότε γίνεται αυτό. Μετά άλλο ένα εμπόδιο, οπότε γίνεται αυτό. Αλλάζει το route που έχεις αποφασίσει να πάρεις.
η διαδρομή είναι λίγο διαφορετική. Οπότε να το σκεφτείς, είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει το ταξίδι σου και κοιτάς πίσω. Δεν μπορείς να κοιτάξεις μπροστά σε όλα, αλλά μπορείς να ενώσεις τελείες κοιτώντας πίσω και να δεις λίγο το ταξίδι σου, να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα για να δεις πώς θα κινηθείς μπροστά. Είναι η φάση που πρέπει να πας 1-2 βήματα πίσω. Χρειάστηκα να πάω πολλά βήματα πίσω, όχι 1-2 βήματα πίσω. Δηλαδή ήταν πολύ άσχημο αυτό που βίωσα. Δηλαδή μπορεί να ήμουν σπίτι μου κλεισμένος, να μην έβγαινα, να έβλεπα κανέναν. Για λίγο καιρό είχε επηρεαστεί λίγο και η δουλειά μου. Δεν έλαμβανα νέα άτομα. Πάλευα για να δουλέψω εκείνη την περίοδο, δεν ήθελα να δω κανέναν, ήμουν μόνος μου. Δεν μπορούσα να μην δω τον καθρέφτη. Ξέρω το πρωί και δεν ήθελα να βλέπω τον καθρέφτη. Δεν μπορούσα. Είναι πράγματα που δεν θέλω να τα λέω τόσο πολύ, αλλά αφού είμαστε εδώ πέρα, okay, επειδή έχω επενδύσει πολύ σε αυτό το πράγμα που κάνω και στην υγεία μου, γιατί αυτό που θέλω να πετύχω δεν είναι το πιο υγιές πράγμα στον κόσμο, για όσο νομίζω ότι μπορεί να τη βγάλει καθαρή πανεύκολα, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να μειώσεις τους κινδύνους και τις πιθανότητες, αλλά 100% ασφάλεια δεν υπάρχει κανέναν. Μου σου τύχησε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Μέχρι που ανέλαβα έναν αθλητή, είχα πει ότι θα ξαναπαίξω αγώνα. Μέχρι που ανέλαβα έναν αθλητή ο οποίος δεν έχει χέρι. Και κάνουμε την κλίση και μου λέει, να ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα. Και του λέω, τι πρόβλημα έχεις, δεν μου λέει, θέλω να κατεβούσε αγώνες. Τι θέμα έχεις, του λέω, και μου δίνει το χέρι του. Και φίλε μου, κόβω τα πόδια. Δεν λέω τίποτα. Κλείνουμε την κλίση. Και φίλε, κλαίω με λιγμούς τώρα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Και λέω, φίλε, κοίτα πόσο μικρός νιώθεις. Πόσο μικρός έκανε να νιώσεις ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει χέρι και θέλει να παίξει αγώνες. Και εσύ απλά, επειδή έκοψε το στήθος σου, θες να αφήσεις αυτό που όντως ήταν το όνειρό σου. Οπότε, ναι. Ήταν ένα γερό χτύπημα, ας πούμε. Ήταν ένα γερό χτύπημα. Που σου λέει, ναι, οκ, okay, έχεις αυτό, αλλά είσαι ακόμα ζωντανός. Προχώρα. Κάντου. Σου κόβει τα excuses στις δικαιολογίες. Ναι, δεν έχεις δικαιολογίες. Δηλαδή τώρα που είμαστε εδώ πέρα, είναι άνθρωποι που λένε, δεν πάω γυμναστήριο γιατί πονάει το γόνατό μου ή να, τώρα κουράστηκα στη δουλειά. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στο γυμναστήριο χωρίς χέρι, βάζει μάντες και κάνει προπόνηση. Δηλαδή θέλω σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκουν άπειρες δικαιολογίες κάθε μέρα για να μην κάνουν. Όχι κάτι μόνο για το σώμα τους, για τα όνειρά τους. Δεν είναι μόνο το σώμα, είναι η ζωή. Να τους δείξω αυτή τη φωτογραφία έτσι. Να σου πω, κοίτα εδώ, ποια είναι η δικαιολογία σου τώρα. Να δω τι απάντηση θα πάρω. Θα είναι. Ποντάρω λίγο ότι θα είναι ή κάποιος θα μείνει άφωνος ή θα πει ναι, αλλά και το αλλά θα είναι απλά ηλίθιο. Ναι. Και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι είναι εκεί που είναι αυτός. Είναι οι επιλογές. Είναι οι δικαιολογίες. Βρίσκουμε δικαιολογίες για τα πάντα. Για τα πάντα βρίσκουμε δικαιολογίες. Για τα πάντα. Έχω άτομα τα οποία κάνουν δύο δουλειές και κάνουν και προπόνηση, κάνουν και διατροφή και διαβάζουν γιατί χτάνε μαθήματα στη σχολή τους. Και άλλες άνθρωποι σου λένε να ξέρεις τι. Εγώ δουλεύω και δεν μπορώ τώρα να πάρω τάπερ. Όλοι δουλεύουν. Κάποιος για να δουλέψει μαζί μου δεν μπορεί να μην εργάζεται. Όλοι μου οι πελάτες δουλεύουν. Δεν γίνεται να μην δουλεύεις όταν είσαι ενήλικας πλέον. Εκτός άμα είναι όλα καλά και σου δώσει χρήματα οι γονείς σου, τέλεια. Και μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, αλλά δεν είμαστε έτσι όλοι. Πρέπει να δουλέψεις για να ζήσεις, για να κάνεις αυτά που θες. Αυτό. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άσχετο για να τελειώσουμε το chapter 1, ας πούμε. Ναι. Το part 1. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είχες ασχοληθεί με τα καλλιστεία. Α, ναι. Και να το κλείσουμε, ξέρεις, λίγο πιο ευχάριστα, ας πούμε. Ναι, γιατί είναι ένα μελόδραμα λίγο το. Πες το λίγο. Λοιπόν, κέρδισα τα καλλιστεία στην Ελλάδα το 2021, τελείως εκτός από το χαρακτήρα μου όλο αυτό το κομμάτι, αλλά έπαιρνε μια κοπέλα από τα γραφεία των καλλιστείων και μου λέει, θα έρθεις. Του λέω, εγώ. Μου λέει, ναι. Του λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, έλα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Λέω, οκ, okay, πάμε να δούμε. Πήγα, τα κέρδισα. Βγήκα πρώτος στην Ελλάδα,
το 2021. Και ο πρώτος πηγαίνει στο μεγαλύτερο παγκόσμιο, το Supranational, όπου εκεί πέρα έλαβα την θέση. Και άμα γράψει το όνομά μου. Φανίζεται. Άμα γράψει λέει σαν φιλόχιο, σου βγάζει κάτι άρθρα τόσα που λένε ο τρίτος πιο όμορφος στον κόσμο για κάτι τέτοια παλαβά. Το οποίο μου έδωσε πολύ αναγνωρισιμότητα. Και θυμάμαι κιόλας, μου στέλνανε στο Instagram μηνύματα. Τώρα εγώ μιλάω με τον τρίτο πιο όμορφο του κόσμου. Που ήταν εμετικότατο, γιατί δεν μου τέριαζε καθόλου όλο αυτό. Ναι, άλλες εποχές, ήμουν 31 και ελαφρύτερος. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαι way too much για αυτό το πράγμα. Έχει περιορισμό. Δεν έχει περιορισμό, ρε φίλε. Δεν σε βάζουν καν μέσα, ας πούμε. Θα σου πει ο άλλος να νταμάρει, να κάνει σκέψη στο φρουλάκι να κάνει modeling τώρα, πώς είναι. Ναι. Λοιπόν, και νομίζω, αν μας πεις τώρα το τελευταίο μήνυμα που θες να δώσεις στον κόσμο, μας βλέπει. Ένα μήνυμα που θέλω να δώσω στον κόσμο είναι να μην παραδέει τα όνειρά του, να τα κυνηγάει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, να μην καθησυχάζεται ποτέ, να μην πιστεύει ποτέ τους ανθρώπους που θα τον κάνουν να νιώσει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πραγματικά όλοι μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και υπάρχει τόσο μεγάλη δύναμη σε αυτή τη σκέψη που ο κόσμος δεν το βλέπει. Πραγματικά, αν μπορούσες να δεις τον εαυτό σου και όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούσες να κάνεις, θα ξεκίνηγες αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο να κάνεις πράγματα για σένα. Πραγματικά, παιδιά, μπορείτε να πετύχετε πραγματικά τα πάντα. Το πιο τρελό σας όνειρο είναι δυνατό, μπορεί να γίνει. Αρκεί να πιστεύετε σε αυτό και όχι μόνο να πιστεύετε, γιατί ένα όνειρο χωρίς να βάζετε δουλειά είναι απλά μια φαντασίωση, αλλά για να πετύχει τον όνειρό σου πρέπει να δουλέψει σκληρά. Και κάθε όνειρο, όσο μεγάλο και αν είναι, χρειάζεται την αντίστοιχη δουλειά. Οπότε, ξεκινήστε τη δουλειά στον εαυτό σας. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας, αν γινούσες πίσω το χρόνο, τι θα έκανες? Θα ξαναζούσες όπως γίναν όλα? Θα έκανες κάτι διαφορετικό? Καμιά φορά σκέφτομαι όταν γίνανε το χρόνο πίσω, δεν θα έκανα την κίνηση που με έκανα να τραυματιστώ, δεν θα έκανα το ταξίδι μου, αλλά όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι δεν θα άλλαζα τίποτα. Γιατί δεν έχω μαθήσει για τίποτα που έχω κάνει. Γιατί αυτό σε έχτισε. Μα ο άνθρωπος που είμαι σήμερα είναι διαμορφωμένος βάσει αυτά που έχω κάνει στο παρελθόν, οπότε δεν θα άλλαζα κάτι που με φέρει εδώ πέρα σήμερα, γιατί με αγαπάω πάρα πολύ έτσι όπως είμαι. Και δεν εννοώ εξωτερικά, εννοώ τον άνθρωπο που είμαι μέσα μου. Αυτό που είμαι. Μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ ήρεμος και να ξυπνώ το πρωί και να ξέρω ότι ξέρεις τι. Πάμε. Αυτό που θες να κάνεις, κάντο. Ναι. Αυτό είναι, παίζει το καλύτερο feeling. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ό,τι δουλειά και να κάνεις, όσα χρήματα και να βγάζεις, ό,τι μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι στη ζωή του είναι τον καθιστά πετυχημένο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να ξυπνάς και να κοιμάσαι και να ξέρεις ότι, κοίτα, το ζω. Το ζω. Θέλω πραγματικά να είναι η ζωή μου μια ταινία ή ένα βιβλίο. Έτσι το ζω. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Δεν ζω με τους κανόνες, κάνω αυτό που θέλω, κάνω ό,τι θέλω, δεν μου βάζει κανείς περιορισμούς, κάνω αυτό που αγαπάω, κάνω το πάθος μου, πραγματικότητα, κυνηγάω τα όνειρά μου, πέφτω, ανεβαίνω, όλα είναι μέσα, όλα είναι ωραία, όλα δίνουν κάτι το οποίο θα το κοιτάς και θα λες, κοίτα, τότε ήταν αυτό και είχα πέσει εκεί πέρα, μετά πήγα ψηλά, μετά έγινε αυτό, μετά τραυματίστηκα, μετά προχώρησα, μετά πήρα αυτό το αυτοκίνητο, μετά κάναμε αυτό, μετά κάναμε αυτό, μετά πήγα στη σκηνή εκεί, μετά ο αθλητής μου κάνει αυτό. Αυτό είναι μια ιστορία. Αυτό είναι μια ιστορία. Αυτό είναι μια ιστορία. Θέλω να μεγαλώσω και να λέω στα παιδιά μου, ξέρεις τι, μπαμπά σου έκανε αυτό. Μπαμπά σου έκανε αυτό. Και να έχει ενδιαφέρον αυτό που λένε. Να καθόμαστε στην πηγή καλύτερα του Τζάκη και να λένε πες μας και ιστορία, πες μας και ιστορία, πες μας και ιστορία. Και να λέω η ιστορία της ζωής μου, σαν βιβλίο, chapters. Γεια, είμαι ο Φταγκλάκης Κώστας, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Οι εγγραφές του ShapeStar ξεκίνησαν. Το ShapeStar είναι ο μεγαλύτερος fitness διαγωνισμός στην Ελλάδα για το 2024. Ο σκοπός του είναι να βγάλεις το καλύτερο σωματικό αποτέλεσμα μέσα σε 2 μήνες.
Και αν ψηφιστείς, μπορεί να είσαι ο ένας από τους 4 που θα πάρει 500 ευρώ μετρητά και 20 δώρα βάουτσερ από όλους τους χορηγούς μας. Μην χάσετε την ευκαιρία, οι θέσεις είναι περιορισμένες και κάθε 50 συμμετοχές αυξάνεται η τιμή. Στους πρώτους 50 θα υπάρχει δωρεάν συμμετοχή. Η ζήτηση είναι πολύ υψηλή και οι θέσεις τελειώνουν γρήγορα. Οπότε κλείσε τη θέση σου τώρα, επισκέψου την ιστοσελίδα μας κάτω στην περιγραφή, είναι ο πρώτος σύνδεσμος, πατάς και ακολουθάς τις οδηγίες και τους όρους συμμετοχής. Συμπληρώνεις την αίτηση και θα επικοινωνήσεις με την ομάδα μου. Το ShapeStar είναι η μοναδική ευκαιρία για το 2024 για να αλλάξεις το σώμα και τη ζωή σου. Σε περιμένουμε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, Λεωνίδα. Το οποίο είναι. Εδώ πέρα έχω τα Smells Like PR. Στην ουσία έχουμε 10 ερωτήσεις που έχω επιλέξει, που μας έχουν κάνει στα social. Και μπορείς να μην απαντήσεις. Οκ. Okay. Και απλά μυρίζεις. Έχεις διαλέξει το ερωτήσεις που έχεις αποφασίσει εσύ. Ναι. Οκ. Okay. Είναι έντονες. Θα δούμε πόσο έντονες είναι. Έχω πει ήδη πολλά πράγματα που είναι αρκετά έντονα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, πάμε. Λοιπόν, λέει no hate, φλεξάρει πολύ τα λεφτά του. Καλά κάνει αφού τα έχει βέβαια. Α, λογικά αυτό πηγαίνει για το αυτοκίνητό μου. Κάτι τέτοιο. Έτσι πιστεύω. Κοίτα, δέχομαι την κριτική. Απλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν με ξέρουν από την που είμαι μικρός. Το πρώτο μου αμάξι έκανε 700 ευρώ. Και το φλέξαρα με την ίδια χαρά που φλέξαρε και το καινούργιο αυτοκίνητο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο δεν φλεξάρει κάποιος τα λεφτά του. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου το να φλεξάρω τα λεφτά μου, γιατί δεν δουλεύω για αυτά. Δουλεύω για τη δικιά μου προσωπική ελευθερία, για να μπορώ να είμαι όπου θέλω, όποτε θέλω. Γι' αυτό δουλεύω. Και όπως μου είπε ένας φίλος μου όταν πήρα το αυτοκίνητο, γιατί είχα πάρει κάποια σχόλια παρόμοια, μου λέει να σου πω κάτι. Πάει κάποιος στη Σαλαμίνα, παράδειγμα. Το βγάζει story. Πάει όλος στις Μαλδίβες, το βγάζει story. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι ξέρεις τι, α, άρα αυτό είναι πιο ακριβό, άρα μου το φλεξάρεις. Εγώ έβγαζα το τιμόνι του πεζό που είχα τότε που κάνει 700 ευρώ, έτσι story. Το ίδιο πράγμα κάνω με το αμάξι που έχω τώρα. Το ίδιο θα έκανα με οποιοδήποτε αμάξι. Και με τον BMW μου και με το Polo που κάνει 1500 ευρώ. Με οτιδήποτε. Παράδειγμα, είχα βάλει ένα story στο αεροπλάνο μου με ένα ρολόι Casio που έκανε 50 ευρώ. Έβαλα και με το ρολόι μου τώρα στο αεροπλάνο. Ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν σημαίνει τώρα επειδή το ρολόι μου, παράδειγμα, είναι πιο ακριβό ότι. Είναι ακριβώς το ίδιο vibe για μένα. Έβγαλα μια ωραία φωτογραφία. Αυτό είναι. Ναι, επειδή δεν σε γνωρίζουν, γι' αυτό γίνεται αυτό. Ναι, αν κάποιος δεν με γνωρίζει προσωπικά, θα νομίζει, α, οκ, okay, κοίτα τώρα, ο άλλος δείχνει Porsche, άρα δείχνει λεφτά. Ναι, αλλά αν κατέβεις πιο κάτω όμως, θα δεις τον BMW μου που είναι το 1999 αυτοκίνητο. Είναι μια γριά 25 χρονών. Είναι όσο και εμένα, είναι 25 χρονών το αμάξι αυτό. Εκεί γιατί δεν είναι flex. Πρέπει ναι. Όταν κάτι είναι ακριβό να είναι flex. Και άμα είναι φθηνό, δεν είναι flex και το δίνεις ελεύθερα. Άρα αν εσύ έχεις ένα Opel Corsa που κάνει 5.000 ευρώ. Δεν είναι flex. Και εγώ έχω το μπέζα που κάνει 700 ευρώ. Flex δεν είναι. Είναι το αυτοκίνητό σου 8 φορές πιο ακριβό από το δικό μου. Flex δεν είναι αυτό. Και με το σώμα πάει αυτό. Όταν εσύ φοράς αμάνικο είναι flex. Αν φορέσει ένα μπακαλιάρο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Το αμάνικο είναι να φορέσει αμάνικο και να δείξει το σώμα σου είναι κάτι που δεν αγοράζεται. Ναι, είναι και αυτό. Οπότε αυτό. Εκεί, οκ, το δέχομαι. Αξίζει να φλεξάρει. Εκεί φλεξάρω. Το σώμα το φλεξάρω. Γιατί μ' αρέσει. Και είναι αποτέλεσμα δουλειά. Είναι earned, not given. Ναι. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Γιατί τα λεφτά, εντάξει, όσα λεφτά για να έχει ο άλλος δεν μπορεί να αγοράσει το σώμα. Ακριβώς αυτό. Ακόμα και να σου πω κάτι, ακόμα και με το αυτοκίνητο, ο οποίος παράδειγμα βγάλει ακριβώς τα λεφτά για να πάρει ένα αυτοκίνητο, που γίνεται πάρα πολύ στις μέρες μας. Αν μάθει 15.000 θα πάρει μαξι που είναι 15.000 και μετά μένω τα πει. Ακόμα το κεφαλιού του. Και εγώ το έχω κάνει. Την Αμερική γύρισα και όλα μου τα λεφτά τα έκανα Mazda RX-8. Okay. Αλλά δεν είχα ευρώ μετά. Το πούλησες πάνω. Δεν είχα να βάλω βενζίνη στο αμάξι μου. Πλάκα μου κάνεις. Και λέω, εντάξει, θα πάμε με το δικό σου άμα είναι ή θα πάρω λίγο το λεωφορείο άμα είναι και είχα σπίτι μου 240 λόγα αμάξι. Τρελό. Τρελό, δεν λες τίποτα. Πάμε επόμενη. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Δεδομένου ότι πλέον είμαι επαγγελματίας. Ναι. Και έχω κάνει ωραία και καλά την όρεξή μου, το πτυχίο μου και όλα όμορφα. Και χτίζω μια επιχείρηση πλέον. Νόμιμη. Είσαι τώρα 26. 25 άρα... είναι. 25. Μην κάνεις μεγαλύτερο. Α, οκ. Okay. Άρα τώρα θα πας, μιλάμε για 35 πώς θα είσαι. Είμαι για 35. 35 βλέπω τον εαυτό μου να κοτσάρει σε μεγαλύτερο βαθμό, με παραπάνω γνώσεις, με... να έχω φτάσει και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις μου στο επίπεδο του coaching.
τις οποίες θα τις πω εδώ πέρα, γιατί είναι κάτι προσωπικό και όταν έχεις μια ιδέα δεν λες γιατί θα την πάρουν, να την έχεις υλοποιήσει. Με βλέπω σε 10 χρόνια από τώρα να έχω οικογένεια, γιατί θέλω πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Και ένας λόγος που θέλω να κάνω οικογένεια είναι γιατί θα ήθελα να μεγαλώσω εγώ τα παιδιά μου, γιατί εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Να μην υπάρχει αυτό το χάσμα γενναιών. Όχι χάσμα γενναιών. Πιο πολύ να μπορώ να πάρω το παιδί μου από το σχολείο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Και όχι να το πάρει η γιαγιά και να το πάρω εγώ το βράδυ. Να μπορώ να κάτσω με τα παιδιά μου, να κάνω διάφορα με τα παιδιά μου. Θέλω πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Και νομίζω ότι τα χρόνια θα είναι καλή ηλικία για να έχω οικογένεια. Mm. Να είμαι αθλητής ακόμα. Θέλω να κάνω bodybuilding μέχρι 40. Και να μπορέσω να βελτιωθώ ακόμα παραπάνω στον εαυτό μου. Θέλω να φτιάξω, μπορεί να ακούσω λίγο περίεργο αυτό και λίγο delusional. Θέλω να κάνω το απόλυτο on. Γίνεται, δεν γίνεται. Να είμαι σε όλους τους τομείς maxed out. Πώς έχεις τους χαρακτήρες strength 100, stamina 100, agility 100, vitality 100. Θέλω να τα ανεβάσω όλα αυτά. Γίνεται πιο δύσκολο στην πορεία. Αλλά πιστεύω ότι μπορώ να δω τον εαυτό μου σαν ένα custom character game που παίρνεις το χαρακτήρα και τον ανεβάζεις στα stats. Άρα δεν θες να εστιάσεις ένα. Θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Είμαι φτιαγμένος για να δημιουργώ. Μ' αρέσει να δημιουργώ και έχω ένα μυαλό το οποίο μου λέει κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Οπότε τα βάζω σε μια σειρά και κοιτάω σιγά σιγά να κάνω αυτό που θέλω, ώστε να μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και να δώσω πίσω στον κόσμο πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα δώσει πίσω σε πολύ κόσμο και θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε πολλούς τομείς. Ναι. Οι προτεραιότητες πώς θα είναι? Οι προτεραιότητες θα είναι οικογένεια, δουλειά, bodybuilding και ό,τι άλλο είναι άρα μετά. Άρα πέφτει το άθλημα. Το άθλημα πρέπει να πέσει για στιγμή, γιατί ξέρεις τι, ξέρω πολλούς bodybuilders οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους, δεν τα πάνε καλά με τις οικογένειές τους. Δηλαδή υπάρχουν πολλά περισσότερα με ενδογενειακή βία και bodybuilding. Πάρα πολύ. Γιατί αυτό το πράγμα παίζει πολύ με το μυαλό σου. Οπότε ναι, πέφτει τα προτεραιότητα το άθλημα, αλλά δεν με πειράζει. Γιατί πιστεύω ότι μέχρι τα 35 μπορώ να έχω κάνει κάτι καλό. Είναι 10 χρόνια. 10 χρόνια είναι πάρα πολύ καιρός. Πάρα πολύ καιρός. Αυτό. Ναι. Πάμε επόμενη. Οι σχολές που έχεις βγάλει, σε τι πιστεύεις βοήθησαν? Η σχολή που έχω βγάλει, η αλήθεια είναι ότι δεν μου έμαθε τόσο πολύ το να είμαι καλός διαιτολόγος. Αυτό το μάθα μόνος μου, καλός ή κακός, γιατί μόνο έτσι το μάθεις. Πιο πολλοί διαιτολόγοι δρούνε με fixed διαιτολόγια, τα οποία σου λένε «Α, είσαι έτσι, πόσες θερμίδες πρέπει να κες, α, τόσες, άρα κάνουμε έλλειμμα, το πλάνο των 1200, 1400, 1800, 2000, είναι fixed». Και υπάρχει και ένα πρόγραμμα, νομίζω, που έχουν, που με τίποτα τα βγάζουν. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που με έχει βοηθήσει στη σχολή μου είναι πρώτον να πάρω ένα extra credit, γιατί αυτός είναι κλινικός διαιτολόγος, ο άλλος είναι personal trainer. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Παρόλο που οι personal trainers παλεύουν να γίνουν διαιτολόγοι. Ναι, με το να βγάζουν meal plans κλπ. Δηλαδή, βάσει νόμου, κάποιος που είναι personal trainer γυμναστής δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα διατροφής. Ακόμα και να κάνει σεμινάρια διατροφής, θεωρείται παράνομο να βγάλει εσύ πρόγραμμα διατροφής. Κάποιος που είναι μόνο personal trainer δεν μπορεί να βγάζει διατροφές. Ναι. Και άμα του πει εσύ και μου πει αυτό ρε φιλαράκι, εγώ το κάνω γιατί ξέρω, έχω εμπειρία, οκ, ωραία. Παίρνεις την ΕΔΕ που είναι με τους ιερείς των διαιτολόγων της Ελλάδος και σου κάνουν μια καταγγελία. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να πατήσει κάποιος πάνω σε αυτό ή να πει ναι, αλλά εγώ κάνω καλύτερη δουλειά από τον διαιτολόγο. Μπορεί να κάνει, αλλά δεν είναι διαιτολόγος, οπότε δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα. Είναι μέχρι τα μάκρος που είπες, μέχρι εκεί πάει. Κανονικά ναι, γιατί είναι συμβουλή αυτό. Σε συμβουλεύω να κάνεις αυτό. Θα σου πω, φάε αυτό. Δεν είναι συμβουλή. Είναι σου λέω τι να κάνεις. Αν ο γιατρός σου πει είσαι άρρωστος και λέμε τώρα αντιβίωση. Δεν σου λέει, σου προτείνω να πάρεις στη γράφη, να πας να την πάρεις. Εγώ μπορώ να σου πω, εντάξει, ξέρεις τι, όταν το είχα πάθει εγώ, είχα πάρει αυτή την αντιβίωση. Δεν σου λέω πάρτι. Πας σε γιατρός και σου λέει πάρτι. Κατάλαβες. Ναι. Πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος. Ναι. Καλός ο Ιακώβος, παρόλο που είναι ένας αχθαρμάς στην Ελλάδα. Άρα στην ουσία εσύ εστίασες πολύ στη διατροφή. Εκεί ήταν που ήθελες. Εκεί εστίασα διατροφή, ναι. Ναι. Και έχω κάνει και. Έχεις κάνει και το J3. Και αυτό έχω κάνει για το κομμάτι της προπόνησης και της διατροφής και των άλλων πραγμάτων του bodybuilding, που είναι καθαρά για bodybuilding.
Και είχα κάνει και την ΑΣΜ για να ασχοληθώ με το κομμάτι της προπόνησης και να είμαι καλυμμένος από όλο το φάσμα. Άρα τρεις σχολές. Καλά, η σχολή είναι η μία. Ναι. Αυτή που μου πήρε 5 χρόνια. Τα άλλα δεν είναι σχολές. Okay. Ναι, είναι. Σου δίνουν ένα certificate, ένα πτυχίο. Αυτό. Σου δίνουν μια δυνατότητα. Ναι, πώς λέγεται η λέξη certificate στα ελληνικά. Την πιστοποίηση. Την πιστοποίηση, μπράβο. Σε πιστοποιούν ότι είσαι οχι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε. Τι πιστεύει για την Ελληνική Επιτροπή Κριτών? Δεν έχω να πω κάτι. Οι άνθρωποι είναι χρόνια στο χώρο, ξέρουν να κρίνουν. Ίσα-ίσα για αυτούς που λένε ότι παίζονται συμφέροντα κλπ. Εμένα έχουν βγάλει αθλητές μου πρώτους, ενώ δεύτεροι και τρίτοι ήταν δικοί τους αθλητές. Οπότε δεν ήταν ότι αδικηθήκανε. Ότι μας αδίκησαν και αδικήθηκαν οι αθλητές μου. Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν είναι πολύ παραπονεμένοι με το κομμάτι των Κριτών. Εγώ είμαι και λίγα χρόνια στον χώρο. Mm. Δηλαδή δεν είχα ιδέα τι γίνεται σε μια σκηνή bodybuilding μέσα στο 2022. Οπότε δεν γνωρίζω πάρα πολλά για τους ανθρώπους. Και επειδή δεν έχω δικιά μου κρίση πάνω σε αυτό για προηγούμενα χρόνια. Ναι, δεν... και πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι πολύ λογικό να. Είναι πολύ λογικό και πολλές φορές τείνουμε να λέμε «Α, με αδίκησε γιατί έχει τον τάδε που κάνει». Ναι, ναι. Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί κάτι να είναι πολύ κοντά. Και να... Όχι όμως για συμφέροντα, μπορεί επειδή στο μάτι μου σε καλύτερο οποίο θα λύσει μου, δεν το ξέρω αυτό και δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Δηλαδή, αν θες π.χ. και νομίζεις ότι δικήθηκες, γίνεται τόσο καλός που ο πρώτος με τον δεύτερο να μην έχουν διαφορά. Άμα θεωρείς π.χ. ότι δικήσε και είσαι κοντά με τον δεύτερο και ξεχάσουν δεύτερο εσένα και πεις αδικήθηκα, οκ, την επόμενη φορά γίνεται τόσο καλός ώστε να μην υπάρχει περιθώριο να αδικηθείς, επειδή ο άλλος μπορεί να είναι λίγο καλύτερος, να είσαι λίγο καλύτερος. Γίνεται εσύ τρομερός αθλητής. Να το θυμούνται αυτοί. Και θα σε βγάλουν πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Για όσους πιστεύουν ότι υπάρχουν τέτοια, γιατί προς το εκεί πάει η ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια χαρά μέχρι τώρα. Okay. Πάμε επόμενη. Ποιο είναι το επόμενο αμάξι? Τώρα θα μυρίσω. Γιατί? Δεν θα το πω. Σίγουρα. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Να δω τι ερωτήσεις. Θα το πω. Θα το πάρω τώρα αυτό. Τι, θα μυρίσει τώρα? Θα μυρίσω, ναι. Οκ. Okay. Άνοιξε το μου. Α, θες για να... Άνοιξε το μου. Πάρε, μέσα. Έχεις και να μυρίσει? Έχω κάποια αρθούνια με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις να μυρίσει κανείς, έτσι πως θα μυρίσω εγώ. Οκ. Okay. Έτσι μυρίζεται αιμονία. Προχωράμε, σε κομπλέ. Προχωράμε, ναι, τέλεια είμαι. Λοιπόν. Έχεις 1 εκατομμύριο. Όχι, δεν έχω 1 εκατομμύριο. Για να είμαστε σε σαλόνι και όχι σε μια βίλα, δεν έχω 1 εκατομμύριο. Θα ήθελα να έχω 1 εκατομμύριο και είναι από τους στόχους μου να έχω 1 εκατομμύριο κάποια στιγμή. Ναι. Και το λέω εκεί πέρα ότι είναι στο στόχο μου γιατί αν βάλεις στόχο χ, θα φτάσεις χ πλην κάτι. Οπότε, shoot for the stars για να φτάσεις πιο κάτω. Ναι. Έχει λογική αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη λογική έχει. Γιατί αν πεις π.χ. θέλω να. Καλή ώρα, bodybuilding. Θέλω να φτάσω να νικήσω τον αγώνα στην Ελλάδα. Μπορεί να βγεις δεύτερο στην Ελλάδα, άντε και πρώτος. Αν πεις θέλω να πάρω το Ολύμπια, μπορεί να γίνεις και προ, που λέει ο λόγος. Ναι, πρέπει οπότε, να έχει. Το είχε ψηλά, παράξε για να φτάσεις εκεί και φτάσεις πιο κάτω. Πολύ πιο κάτω, δεν πειράζει. Αλλά έχεις ένα κενό. Αν πεις θέλω να φτάσω εδώ, το κενό σου είναι αυτό. Αν πεις θέλω να φτάσω εδώ, έχεις κενό να φτάσεις σε όλα αυτά. Ναι. Μπορεί να φτάσεις εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Αλλά μπορεί να φτάσεις εδώ. Και δουλεύεις πιο σκληρά. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ωραία. Γνώμη για Τσιαλίκη. Πολύ καλό στο marketing. Γιατί πουλάει. Αλλά για μένα δεν είναι ηθικός ο τρόπος που πουλάει. Καταλαβες. Δεν μου αρέσει ο τρόπος σου που λέει, κοίταμε. Όμοι κανόνια, μπαμπαμ, κοίτα εδώ εμένα. Γιατί το ίδιο μπορούσα να κάνω και με το σώμα μου που είναι. Τι είναι με ζαλίκιο, και εντάξει. Αλλά δεν είναι ηθικός ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα για μένα, καταλαβες. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι είναι σκάμερ, γιατί δεν σε κλέβει, δεν σου πει να θα την τσέπη, αλλά σε δελεάζει να αγοράσεις τα προγράμματά του. Mm. Καταλαβες.
Και δεν μου αρέσει λίγο η προώθηση. Α, κοίτα το τέτοιο και εγώ έχω την κόμενα και επειδή κάνω το πρόγραμμα και πληρώνω με κάνω αυτό. Δεν μου αρέσει που το δείχνει έτσι άμεσα. Θες να το δείξεις έμεσα. Δείξε το έμεσα κάπως αλλιώς, αλλά μην το κάνεις σαν τρόπο για να δείξεις ότι κοίτα εγώ είμαι επιτυχημένος. Ναι. Δηλαδή, σαν σου λέω, είμαι πετυχημένος. Δείξε το με το. Ας τις πράξεις το μόνος γι' αυτό. Ναι, ισχύει. Ναι, οπότε δεν μου αρέσει καθόλου. Και έχω δει πολλά controversial στο τι λέει και τι κάνει. Πολλές φορές είναι τα ανάποδα. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβομαι στον χώρο. Ναι. Mm. Ο σαυτός είναι κάτι που κερδίζεται και αυτός είναι ένας άνθρωπος που εγώ δεν σέβομαι. Και δεν το λέω και με κακία στον άνθρωπο, αλλά δεν τον σέβομαι. Ναι. Χωρίς σημαίνει ότι έχω κακά συναισθήματα απέναντί του, αλλά δεν τον σέβομαι. That's it. Πάμε επόμενη. Τελευταία κιόλας. Okay. Ετοιμάζεις κάποιο course που να έχει να κάνει με τη σωματική διάπλαση? Ετοιμάζω μαζί με τον Ανδρέα, ναι, τον Χρήστου. Είναι ίσως ο καλύτερος Κύπρος bodybuilder ενεργός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και ο μόνος επαγγελματίας στην IFB. Ετοιμάζουμε ένα course μαζί, το οποίο θα σε πιάνει χωρίς να ξέρεις τίποτα, χωρίς να ξέρεις τι είναι τα μάκρος, χωρίς να ξέρεις τι είναι τα μικροσκοπτικά και τα μέταλλα. Από το μηδέν, ας πούμε. Από το μηδέν και σε πάει πάρα πάρα πολύ deep για να μάθεις πράγματα. Οπότε είσαι αθλητής, είτε είσαι ασκούμενος απλά, είτε είσαι προπονητής, είτε είσαι κάποιος που απλά θέλει να φτιάξει το σώμα του, είτε κάποιος ο οποίος έχει απλά ενδιαφέρον για το κομμάτι αυτό. Άρα τι σε βγάζει, ας πούμε, αυτό, τι γίνεσαι? Μαθαίνεις πράγματα που δεν θα μάθει κανένας. Στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί κανείς δεν θα κάτσει σε πιάσει το χεράκι και να σου τα μάθει όλα, σε όλα τα κομμάτια. Και πώς το έχουμε κάνει αυτό? Εγώ έχω τελειώσει κλινική διαιτολογία, ο Ανδρέας έχει τελειώσει επιστήμη της άσκησης, sport science. Οπότε ενώνουμε μαζί τους δύο κόσμους. Και είμαστε και οι δύο τελείως του bodybuilding. Ναι. Οπότε καλύπτουμε όλα τα κομμάτια που μπορεί να υπάρχουν μέσα για να πάρεις κάτι ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, πίσω. Αυτό που εννοούσα είναι δηλαδή παίρνει κάποια πιστοποίηση κάποιο, θα το κάνετε έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Για να έχει και ένα πιο. Ναι, 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 ναι. Αλλά θα μπαίνει μέσα και θα κάνει μαθήματα. Θα κάνουμε live μαθήματα. Δεν θα τα διαβάζει απλά. Θα κάνουμε live μαθήματα που θα γίνονται record, ώστε να μπορεί να δει σε περίπτωση που τα χάσει. Και όταν είσαι από εκεί πέρα, σίγουρα θα έχει παραπάνω γνώση από ό,τι είχε πριν. Πολύ δυνατό. Σχεδόν όπω και να είσαι. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και θα το βάλουμε μπροστά από τον επόμενο μήνα. Οπότε. Τον επόμενο μήνα. Ή μόλις. Ναι, ναι, ναι. Φύγουν οι αγώνες που έχουμε. Και οι δύο αθλητές που παίζουν αγώνες μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε εκεί μέσα Οκτώβριο, τέλος Οκτώβριο θα ξεκινήσει. Μια χαρά, πολύ ωραία. Λοιπόν, Λεωνίδα, τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, για την συνέντευξη. Ήταν πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, γιατί μιλήσαμε για πολλά θέματα που δεν αναλύουμε σε άλλα podcast που έχω κάνει. Μένουμε πολύ στο άθλημα ή μένουμε σε αυτό. Και πιστεύω ήταν πολύ δυνατό να το ακούσουν. Το εκτιμώ πάρα πολύ, φίλε. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ήθελα να μου πεις. Πώς σου φάνηκε όλη η φάση και για ποιο λόγο δέχτηκες, ας πούμε. Μου φάνηκε ωραίο, γιατί θα σου πω κάτι. Έβγαλα πράγματα από μέσα μου τα οποία δεν τα μοιράζομαι πάρα πολύ εύκολα, ειδικά μαζεμένα. Και ήταν μια ευκαιρία για όποιος θέλει πραγματικά να με γνωρίσει ή με ξέρει και έχει δει διάφορα αναπεριόδους για μένα. Είναι ένα πολύ ωραίο σαν storyline. Για να δεις λίγο ποιος είμαι πραγματικά ή μάλλον να θεωρήσεις πράγματα που μπορεί να έχεις ακούσει και κάποιος μπορεί να πιστεύει για μένα. Και ήταν και ο λόγος που δέχτηκα πιο πολύ, δηλαδή όταν το έκανες, ναι, στην αρχή δεν ήθελα να πάω. Το θεώρησα, ξέρεις, ότι δεν θέλω να μοιραστώ πράγματα δικά μου. Αλλά γιατί μου είπες κιόλας και κάποια στιγμή που θα πάει το podcast πιο ψηλά να κάνουμε μαζί. Και σου λέω, όποτε θέλεις, εγώ δεν έχω θέμα. Οπότε μου άρεσε να δείξω λίγο τον Λεωνίδα και να δείξω μια πιο μαλακή soft εικόνα δικιά μου. Γιατί όλοι ξέρουν την περσόνα του Λεω Άμφ. Που στο Instagram καλώς ακούσω επειδή είμαι επιχειρηματίας, δεν έχω επιχειρήσει, okay. Είμαι λίγο ελεύθερο επαγγελματία. Είμαι αθλητή. Θέλω να δείχνω πράγματα σχετικά με τη δουλειά μου. Δεν θέλω να. Ναι, τι θα δείχνει, αυτά που λέμε. Να, αυτό ακριβώς. Δεν θα κάτσω να πω παράδειγμα. Α, πεινάσαμε, κάναμε. Το θεωρώ, ξέρεις, κλάψα και δεν είμαι αυτός ο τύπος. Οπότε
Ήταν ωραίο και έβγαλα και πράγματα από μέσα μου που με ηρέμησαν. Όσο μιλάγαμε, δηλαδή, εγώ ηρεμούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε όλους που ήμουν πάνω από μία μισή ώρα για πλάκα. Να είστε καλά, παιδιά, που με ακούσατε. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε να φλεαρώ κοντά δύο ώρες. Σας με ακούσατε, μου στείλετε μέχρι το τέλος. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σημαίνει ότι αυτή καταλαβαίνετε ποιος είμαι και το εκτιμώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο που με στηρίζει. Γιατί σίγουρα ξέρω ότι πολλοί είστε εδώ πέρα που ήδη ξέρετε σχεδόν τα πάντα για μένα, αλλά θέλετε να το ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε και δεν θα ήμουν πραγματικά σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος που είμαι τώρα, αν δεν ήσασταν εσείς. Και ευχαριστώ όλα τα νέα άτομα που μπήκαν στον κόσμο να με μάθουν. Που μπήκαν στον κόσμο να με μάθουν. Και λογικά θα σας ξαναδώ στη ζωή του. Λοιπόν, αυτά. Επίσης να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο kostas.gr για online coaching και συμπληρώματα. Αυτά, να κλείσουμε το βίντεο. Bye bye.